Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς. Δεν το πάει σε εσάς. Καλησπέρα σας. Βλέπω καινούργια πρόσωπα σήμερα, ε. Πού είναι οι παλιοί, μας έχουν αφήσει. Δεν ξέρω, είναι οι διακοπές, φαίνεται, τα καρναβάλια. Είμαστε λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία παρέα εδώ πέρα. Με καινούργια πρόσωπα στους φίλους μας, με τους καλεσμένους μας. Και με ένα θέμα, όπως σας είπα από την αρχή, που εγώ πιστεύω τελικά ότι θα σας κάνει καλό. Θα σας γεμίσει ισοδοξία. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια αγωνία στον άνθρωπο από τότε που υπήρχαμε σε αυτόν τον πλανήτη. Ένα πανανθρώπινο ερώτημα, ένα πανανθρώπινο αγωνιώδες ερώτημα. Τι συμβαίνει τις στιγμές του τέλους και που πάμε, αν πηγαίνουμε κάπου αλλού. Το θέμα δεν είναι για μας καινούριο, το έχουμε κάνει κάποιες φορές στο παρελθόν. Αλλά είχαμε τότε μείνει σε κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που νιώθανε ότι έφυγαν από τη ζωή και επέστρεψαν. Μαρτυρίες που μιλούσαν για πτήσεις όπου βλέπανε τον εαυτό τους σε ένα χειρουργικό τραπέζι από ψηλά, που μιλάγανε για κάποιο τούνελ γεμάτο φως, για κάποια γαλήνη που νιώθανε και μετά επιστρέφανε πίσω πάλι μέσα στο σώμα τους και επιστρέφανε στη ζωή. Είναι η πρώτη φορά σήμερα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που για το θέμα αυτό έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες και θα μιλήσουν πλέον οι επιστήμονες. Πάβουμε να ακούμε πια έτσι απλά όριστες μαρτυρίες και μπαίνουμε στα πιο βαθιά νερά και θα σας αποκαλύψουμε κάποιες μυστικές έρευνες που έχουν κάνει κάποιοι διεθνούς φήμης επιστήμονες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε μια πόλη της Γαλλίας, κοντά στη Μασσαλία, σε ένα συνέδριο που είχε θέμα ακριβώς αυτό. Τι συμβαίνει τις ώρες του τέλους της ζωής του ανθρώπου. Τι είναι αυτό που λέμε επιθανάτια εμπειρία. Πώς φεύγουμε, εάν φεύγουμε, πού πάμε, εάν πηγαίνουμε και πώς γυρνάμε πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επιστήμονες από διάφορα κράτη στα πανεπιστήμια τους έχουν κάποιες κάνει ειδικές έρευνες, μυστικές έρευνες, και το λένε αυτό. Γιατί μυστικές? Γιατί φοβόντουσαν ή ντρεπόντουσαν να πούνε ότι ασχολούνται με το θέμα αυτό. Είναι αυτή η γνωστή ιστορία που το λέω και το ξαναλέω. Κάποιοι έτσι γενικά επαΐονται στις επιστήμεις δεν ασχολούνται με τα θέματα. Αυτά τα θεωρούν γελία. Και όμως είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μαζεύτηκαν σε αυτή την πόλη της Γαλλίας και μιλήσανε ανοιχτά για το θέμα αυτό και για τις έρευνες που κάνανε. Ας δούμε περίπου τι θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ και τι θα δούμε. Μια συγκλονιστική αποκάλυψη σε παγκόσμιο ιατρικό συνέδριο. Πώς ζούμε το θάνατό μας. Υπάρχει μια άλλη θεωρία που υποστηρίζει ότι η επιθανάτια εμπειρία είναι μια κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας οι μνήμες, η αντίληψη και τα συναισθήματα λειτουργούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σώμα. Είναι φανερό ότι κατά τη διάρκεια της επιθανάτιας εμπειρίας υπάρχει ένα είδος συνείδησης που διαστάνεται ανεξάρτητα με τη συνείδηση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει στο σώμα μας. Ναι, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Όλα αυτά που έζησα στη ζωή μου και όλα αυτά που διέγνωσα ως γιατρός που έχει την ικανότητα να επιστρέφει τα άτομα στη ζωή είναι εκείνα που με κάνουν να λέω πως ναι, υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Έχουν θεραπευτικές ιδιότητες οι επιθανάτιες εμπειρίες. Όσον αφορά στη θεραπευτική ικανότητα αυτών των επιθανάτων εμπειριών, είναι μια ικανότητα που μπορεί να αξιολογηθεί από πλευράς φυσιολογίας και ψυχολογίας και μπορεί να προκύψει αμέσως μετά την επιθανάτια εμπειρία ή απαιτεί μια προσωπική προσπάθεια από την πλευρά του ατόμου. Αυτή η θεραπευτική ικανότητα μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό συνέδριο των επιστημόνων που έγινε σε μια πόλη της Γαλλίας, κοντά στη Μασσαλία, το οργάνωσε μια Γαλλίδα συνάδελφός μου. Με την οποία ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε μαζί της και μας εμπιστεύτηκε όλο αυτό το υλικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τους ακούσετε όλους, το έχουμε πάρει, το έχουμε μεταφράσει, το έχουμε ντύσει, έχουμε και ελληνικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό υλικό για να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με τους καλεσμένους μας, που είναι ο κύριος Βασίλης Νομικός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Νομικός είναι γιατρός, καρδιολόγος. Τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ σήμερα, διότι όλα έχουν σχέση με τη λειτουργία της καρδιάς εκείνης της στιγμής, αν σταματάει ή όχι.
η καρδιά, εάν ακόμη λειτουργεί ο εγκέφαλος και όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ότι έφτασαν στο τέλος. Αμέσως μετά είναι ο κ. Δημήτρης Κουντούρης. Καλησπέρα σας. Νευρολόγος, ψυχίατρος, επίσης πολύ σημαντικό για τη σημερινή βραδιά. Η πλευρά της Εκκλησίας με τον παπά, τον Νεκτάριο Ζιόμπολα, τον πατέρα Νεκτάριο Ζιόμπολα. Καλησπέρα και καλή απόκρεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Παναγιώτα Νικητάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ψυχολόγος με προσωπικό βίαμα επιθανάτιας εμπειρίας, έχει ζήσει δηλαδή αυτή την ιστορία και θέλω να μας την περιγράψει. Και μας μετά η κυρία Γιώτα Κουτσιούμπα, καλησπέρα σας. Μεταφυσικό τηλεπαθητικό διάμεσο. Διότι θα ακούσετε κάποια στιγμή στην διάρκεια της εκπομπής κάποιον γιατρό να λέει ότι εκείνη τη στιγμή που φτάνει ο άλλος στο τέλος της ζωής του, αποκτάει μια τηλεπαθητική επαφή μαζί μου. Δεν λέμε τίποτα, αλλά καταλαβαίνόμαστε, αλλά σεννοούμαστε. Τι συμβαίνει άραγε, είναι ανεξήγητο αυτό το φαινόμενο ή εξηγήσιμο από την επιστήμη? Και όμως μετά είναι ο κ. Παντελής Παπαστοργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι πυρηνικός φυσικός. 2-10-57-07-900 τα τηλέφωνα. Και το fax 2-10-57-07-955. Πάρα πολύ ωραία. Το email όλα. Πύλες@alter.gr. Με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε, εμείς είμαστε εδώ για να επικοινωνήσετε κοντά μας. Μπράβο, Λίτσα, τα πες. Πάμε στο δίκτυο. Και οι τρεις βοηθήσαμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της αποψινής εκπομπής. Με ένα βασικότερο, μάλλον απ' όλα, είναι αυτό ο φόβος δηλαδή που κατακλείζει τους ανθρώπους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, η επιστήμη ποτέ μα ποτέ, επίσημα τουλάχιστον, δεν πήρε θέση για να τα σχολιάσει. Σήμερα όμως για πρώτη φορά παρουσιάζουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο το οποίο πλέον ανατρέπει όλα τα επίσημα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι σήμερα και μας δίνει βεβαίως μια διαφορετική προοπτική για την μεταθάνατο ζωή. Μέχρι τον Ιούνιο του 2006 το φαινόμενο με τις μεταθανάτιες εμπειρίες στηριζόταν στις μαρτυρίες κάποιων ασθενών ή βαριά τραυματισμένων ανθρώπων που ένιωθαν ότι έφυγαν από τη ζωή, βγήκαν από το σώμα τους, ταξίδεψαν μέσα σε ένα φωτεινό τούνελ, περιπλανήθηκαν σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον, σε έναν μαγικό κόσμο με χρώματα και οπτασίες και μετά επέστρεψαν στη ζωή, μπήκαν πάλι στο σώμα τους και συνέχισαν την πορεία τους σε αυτόν τον κόσμο με βαθιές όμως αλλαγές στο χαρακτήρα τους. Και όλες αυτές οι μαρτυρίες και οι διηγήσεις που έφταναν στο σημείο να βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι από ψηλά το σώμα τους να αιωρείται πάνω από το χειρουργικό τραπέζι που βρισκόντουσαν, αντιμετωπιζόντουσαν με μεγάλες επιφυλάξεις ή με ειρωνικά σχόλια. Ποτέ οι ελάχιστες φορές επιστήμονες, γιατροί και ψυχίατροι δεν τόλμησαν να συζητήσουν ανοιχτά το θέμα αυτό που έχει την γενική ονομασία μεταθανάτιες εμπειρίες. Και ξαφνικά, στις 17 Ιουνίου του 2006, γίνεται στη γαλλική πόλη Μαρτίγκ, κοντά στη Μασσαλία, το πρώτο παγκόσμιο ιατρικό συνέδριο με θέμα επιθανάτιες εμπειρίες. Και εκεί συγκεντρώνονται από όλο τον κόσμο φημισμένοι επιστήμονες που συζητάνε σοβαρά το θέμα και αποκαλύπτουν ότι ακόμα και κρυφά έχουν προχωρήσει σε έρευνες για το θέμα αυτό. Παρουσιάζουν συμπεράσματα και αποτελέσματα αυτών των ερευνών και ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τη μετάβαση του ανθρώπου από τη ζωή στο θάνατο. Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Γάλλος καθηγητής αναισθησιολόγος Jean-Jacques Σαμπονιέ, ο Ολλανδός καθηγητής καρδιολογίας Πιμ Βαν Λόμελ, ο Δόκτωρ Σαμ Πάρνια, ειδικός στις εντατικές θεραπείες, ο Δόκτωρ Ζαν-Πιέρ Ζουρντάν, υπεύθυνος ερευνών σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο για την τυποποίηση των αντιλήψεων των επιθανάτιων εμπειριών, ο Αμερικανός Δόκτωρ της Ψυχιατρικής Ρέιμον Μούντι, η Σουηδή ερευνήτρια μοριακής βιολογίας, ιδρύτρια του Κέντρου Ερευνών Νόησης, Δόκτωρ Σιλβί Ντεθιονάλ και πολλοί άλλοι διάσημοι επιστήμονες. Το συνέδριο αυτό που για πρώτη φορά έδωσε στον κόσμο μας επιστημονικές απαντήσεις για τις μεταθανάτιες εμπειρίες οργάνωσε η Γαλλίδα δημοσιογράφος και παραγωγός ντοκιμαντέρ Σόνια Μπαρκαλά, η οποία μιλάει σήμερα στην εκπομπή μας.
Γιατί ένα άτομο καταξιωμένο επαγγελματικά όπως εσείς αποφασίζει να ασχοληθεί με τις επιθανάτιες εμπειρίες? Γιατί και εγώ ίδια είχα ζήσει τέτοιες καταστάσεις τροποποιημένης συνείδησης όταν ήμουν ακόμα πολύ νέα. Και πρόκειται για ένα γεγονός που πάντα με απασχολούσε. Τον περασμένο Ιούνιο αποφασίσατε να αναλάβετε τη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου με θέμα τις επιθανάτιες εμπειρίες. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να διοργανώσετε μια συνάντηση σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το φαινόμενο αυτό? Είχε άμεση σχέση με το ντοκιμαντέρ που πραγματοποιώ τώρα. Πραγματοποιώντας κάποιες συνεντεύξεις με επιστήμονες, τους κατάλαβα και πίστηκα ότι δεν έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και τότε σκέφτηκα γιατί να μην τους συγκεντρώσω όλους για να ανταλλάξουν κάποιες πληροφορίες μεταξύ τους και έπειτα να τις μεταδώσουν στον κόσμο. Γιατί έχω συναντήσει πάρα πολλούς επιστήμονες που κάνουν έρευνα σε κρυφά γιατί φοβούνται. Έτσι λοιπόν, αυτό το συνέδριο τους έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουν και έτσι να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πολλοί από αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και πραγματοποιούν έρευνες. Και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αυτοί οι κάποιοι επιστήμονες τελικά τολμούν να μιλήσουν για αυτά τα φαινόμενα? Γιατί κάποιοι έχουν πιστεί ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες αποτελούν μια πραγματικότητα και αυτά που ανακάλυψαν μέσα από έρευνες ήταν κατά κάποιο τρόπο ανατρεπτικά. Όλα λοιπόν αυτά που κουβέντιασαν σε αυτό το συνέδριο και όλα αυτά που αποκάλυψαν από τις έρευνες που έχουν κάνει θα τις ακούσετε σήμερα το βράδυ. Και πραγματικά θα μείνετε έκπληκτοι με μερικά πράγματα. Θα ακούσετε Φερρυππίν για μια συνείδηση που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε όλοι μας. Μια συνείδηση που λειτουργεί εκείνες τις κρίσιμες στιγμές και μας κάνει να βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα πολύ κρίσιμο σημείο, και αυτό θα κουβεντιάσω με τον καρδιολόγο της παρέμβασης, τον κύριο Νομικό, είναι πότε ένας άνθρωπος εννοείται ότι έχει φτάσει στο τέλος. Ναι. Όταν η καρδιά του πάψει να λειτουργεί προφανώς και δεν υπάρχει κυκλοφορία του αίματος για να πάρει στον εγκέφαλο. Αυτή ήταν η παλιά άποψη που ήταν η εύκολη. Δηλαδή, σταματούσε η καρδιά, σταματούσε η αναπνοή και ο άνθρωπος σε θεωρεί τον νεκρός. Ήταν εύκολα ελέγξιμα. Βάζανε και το καθρεφτάκι παλιά στη μύτη, αν αναπνέει, ακούγαν την καρδιά. Η σύγχρονη επιστήμη είδε ότι αυτό δεν φτάνει. Γιατί πολλές φορές ο εγκέφαλος συνέχιζε να λειτουργεί. Και δεν θεωρούμε ένας άνθρωπος ότι είναι νεκρός αν δεν έχει διακοπεί κάθε εγκεφαλική λειτουργία. Μάλιστα. Παλιά λοιπόν δεν μπορούσαν να μετρήσουν την εγκεφαλική λειτουργία, δεν γινόταν. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν εγκεφαλογράφοι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Οπότε απέκλειαν, έβγαζαν έξω το θέμα του εγκεφάλου. Αυτό το χρονικό διάστημα, το μικρό χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά, αλλά λειτουργεί ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Ποιο είναι? Πόση ώρα είναι? Ο εγκέφαλος στο εγκεφαλογράφημα δείχνει άμεση διαταραχή στη λειτουργία του. Δηλαδή στα 6, 7, 8 πρώτα δευτερόλεπτα σχεδόν φτάνει στην πάυση λειτουργίας το ηλεκτρικό του δίκτυο. Mm-hmm. Αντέχει όμως σε ζωή 5, maximum 10 λεπτά. Αν εκεί μέσα προλάβουμε και ξαναδώσουμε αίμα στον εγκέφαλο, με μικρές ή με μεγαλύτερες βλάβες μπορούμε να επαναφέρουμε στη ζωή κάποιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα διάστημα 5-6 λεπτών ή 10 λεπτών, ναι, είναι ένα διάστημα αρκετά μεγάλο. Όπου εκεί πέρα μπορεί να συμβαίνουν και αυτά όλα που θα κουβεντιάσουμε, έτσι δεν είναι? Εσείς κύριε Κουντούρη, πιστεύετε ότι εκείνες οι στιγμές τις κρίσιμες που μπορεί να έχει σταματήσει η καρδιά αλλά να λειτουργεί ακόμη ο εγκέφαλος, μπορεί να μέσα από τη λειτουργία αυτή να παράξει εικόνες, όλα αυτά τα φαινόμενα που μιλάμε σαν επιθανές εμπειρίες? Εμείς δεν τα λέμε με τα θανάτια, τα λέμε εξωσωματικά. Αυτή η συζήτηση άρχισε να ερευνείται επιστημονικά περίπου πριν 30 χρόνια, όπου βγήκαν τα πρώτα πρωτόκολλα μεταμοσχεύσεων. Δηλαδή είχαμε δότες, εκούσιους ή ακούσιους, όπου έπρεπε να γίνει μια χειρουργική επέμβαση, να αφαιρεθούν τα λειτουργικά ικανά όργανα για μεταμοσχεύσεις. Έγινε η διαδικασία αυτή που είπε ο συνάδελφος, αφού πρώτα πιστοποιεί το κλινικό θάνατος, ακολουθούσε για 24 ώρες η καταγραφή εγκεφαλογραφήματος διακεκομένα, όπου εκεί συνέβησαν και είδαμε για πρώτη φορά θαυμαστά πράγματα, ενώ επέρχεται η λεγόμενη ισοελεκτρική γραμμή, δηλαδή ο θάνατος του εγκεφάλου, μετά ένα δεκάλεπτο περίπου, ξαφνικά είδαμε να βγαίνουν και άλλα κύματα σε ορισμένους ανθρώπους κάτω από ειδικές καταστάσεις. Είδαμε νευροχειρουργούς να ερεθίζουν κάποια σημεία του εγκεφάλου, γιατί πρώτη φορά είχαμε τα μέσα να το κάνουμε αυτό ανέμακτα και ανώδυνα. Και διαπιστώσαμε ότι ο εγκέφαλος έχει μεγάλη παράταση ζωής. Αυτός ήταν και ο λόγος που διακόψαμε το χρόνο σε 3 τμήματα για 24 ώρες, επαναλαμβάνοντας το συνεχές εγκεφαλογράφημα. Φοβερά τότε δύσκολο, γιατί δεν είχαμε την ψηφιακή τεχνολογία, ήταν όλα αναλογικά ή χειροκίνητα. Και απεφάνθη τότε μια επιτροπή ότι μετά 2 μέρες, και εφόσον
ήταν η λειτουργία του όλου συστήματος εντάξει, κάναμε τη λεγόμενη αγγιογραφία και αν δεν παίρνει αίμα από τις καροτίδες, τότε λαμβανόταν τα όργα αυτά. Αυτά είναι τα διεθνείς στάνταρς που ισχύουν μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Συνεπώς, όταν με ρωτάτε κάτι τέτοιο, εγώ μένω σαν παλαιομοδίτης γιατρός ακόμα σε αυτή την εντύπωση, γιατί οι καινούργιες έρευνες πλέον, και μιλάμε για τα 2-3 τελευταία χρόνια που είχαμε και την ψηφιακή τεχνολογία και μπορούμε ανώδυνα να ερεθίζουμε τον εγκέφαλο, να τον παραπλανώμε, να παίζουμε μαζί του, να εξετάζουμε, είδαμε ότι αυτά που περιέγραφαν οι εκάστοτε ασθενείς ή αυτοί που γύριζαν πίσω, όπως θέλετε να το ονομάσετε, ναι, όντως ήταν αληθινά σαν αντιλήψεις, αλλά όπως είπε και η συνάδελφό σας, που πρέπει να συγχαρούμε που είχε την έμπνευση να κάνει ένα τέτοιο συνέδριο, ήταν μια νέα αντίληψη που ακόμα δεν συζητήθηκε και είναι αμυγό συνειδησιακού χαρακτήρα εγκεφαλικής λειτουργίας. Εμείς τα εφαρμόζουμε τώρα αυτά πλέον στην καθημερινή πρακτική σε ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος με μεγάλη επιτυχία. Αντλήσαμε από αυτή την όλη ανησυχία πολλές γνώσεις τις οποίες εφαρμόζουμε. Αυτά όλα ακριβώς λένε σήμερα αυτοί οι επιστήμονες που μετήχαν στο συνέδριο. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το εξής πράγμα, σαν μια πρώτη διαπίστωση, ότι ακόμη και μετά την απονέκρωση, τη σταμάτημα της λειτουργίας της καρδιάς, υπάρχει ένα μικρό διάστημα. Διακοπή της λειτουργίας. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό διάστημα, 5 έως 10 λεπτά, που ο εγκέφαλος ακόμη μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Σε αυτό το διάστημα το κρίσιμο, είναι φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το ζουν αυτή την κατάσταση, δηλαδή να μην λειτουργεί πια η καρδιά τους, βλέπουν καταστάσεις, βλέπουν πράγματα. Βλέπουν αυτό το τούνελ, βλέπουν αυτή τις οπτασίες, βλέπουν αυτό το πέρασμα στην άλλη όχθη, μέσα σε μια γαλήνη, μέσα σε μια απόλυτη ηρεμία, και μάλιστα πολλοί από αυτούς όταν επιστρέφουν λένε ότι επέστρεψα με πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν ήθελα να επιστρέψω, γιατί εκεί πέρα που είχα πάει ήταν πάρα πολύ ωραία. Το ζήτημα είναι εάν αυτά που βλέπουν και αυτά που ζουν είναι η απαρχή μιας άλλης ζωής εντός εισαγωγικών ή απλά είναι εικόνες και φαντασιώσεις εκείνων των λεπτών ενός εγκεφάλου ο οποίος βλέπει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει το απόλυτο τίποτα ή το απόλυτο μηδέν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τι μας είπανε. Ακριβώς. Μεταξύ των γιατρών, των ομιλητών που συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο που έγινε στη Γαλλία με θέμα τις επιθανάτιες εμπειρίες ήταν και ο Πιμ Βαν Λόμελ. Είναι καρδιολόγος και ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, είχε κάνει ένα πείραμα με 344 ασθενείς, οι οποίοι ήταν κλινικά νεκροί. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε είναι στο ακόλουθο βίντεο. Το 1988 ερευνήσαμε 344 άτομα στην Ολλανδία σε 10 νοσοκομεία που κατάφεραν να επιβιώσουν μετά από μια καρδιακή προσβολή με σκοπό να εξετάσουμε τη συχνότητα, την αιτία και το περιεχόμενο των επιθανάτιων εμπειριών. Για τον ορισμό της έννοιας «κλινικά νεκρός» χρησιμοποιήσαμε την περίοδο που το άτομο δεν έχει συνείδηση, κάτι που προκλήθηκε από την έλλειψη οξυγόνου ή την απουσία οξυδίου από τον εγκέφαλο, σε συνδυασμό με την παύση της ροής του αίματος και την παύση της αναπνοής του. 282 ασθενείς, δηλαδή το 82%, δεν θυμόντουσαν τίποτα από εκείνη την περίοδο που υπέστησαν καρδιακή προσβολή, που ήταν κλινικά νεκροί και δεν είχαν συνείδηση. Αλλά 62 ασθενείς, το 18%, ανέφεραν ότι είχαν μνήμες από τη στιγμή που ήταν κλινικά νεκροί. Εξετώντας περίπου το 50% των ατόμων που είχαν μια επιθανάτια εμπειρία, ανέφεραν ότι είχαν συνείδηση του ότι ήταν νεκροί ή είχαν θετικά συναισθήματα. Το 25% βγήκαν από το σώμα τους. Το 30% ανέφεραν ότι βρέθηκαν σε ένα τούνελ. Το 25% ανέφεραν ότι επικοινώνησαν με ένα φως ή παρατηρήσαν κάποια χρώματα. Περίπου το 30% των ασθενών είδαν ουράνια τοπία ή συνάντησαν κοντινούς τους συγγενείς. Το 13% αυτών των ασθενών αισθάνθηκαν την ύπαρξη ενός συνόρου. Τι κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το μικρό ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν ότι είχαν μια πιθανάτια εμπειρία και σε αυτούς που δεν την είχαν? Προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι αυτό δεν είχε να κάνει ούτε με τη διάρκεια της καρδιακής προσβολής,
ούτε με τη διάρκεια που το άτομο ήταν αναίσθητο. Επιπλέον, δεν βρήκαμε κάποια αντιστοιχία ανάμεσα στη συχνότητα των επιθανάτιων εμπειριών και στα φάρμακα που παίρνει ένα άτομο, ούτε ανάμεσα στο φόβο για θάνατο πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο. Λοιπόν, μια πιθανάτη λοιπόν εμπειρία, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να μας απαντήσει η κυρία Νικητάκου σχετικά με το προσωπικό σας βίωμα, γιατί πέραν της ιδιότητάς σας σαν σύμβουλος ψυχικής στήριξης, είχατε μια προσωπική επιθανάτη εμπειρία. Τι σας συνέβη ακριβώς, τι νιώσατε? Κατά την περίοδο της λοχίας, στο δεύτερο παιδί μου, είχα πάθει ορολίμωξη και έπαθα σηπτικό σοκ. Ένιωσα δηλαδή, έπαιρνα φάρμακα μένα, αλλά δεν ήταν εκείνα που ήταν κατάλληλα για το μικρόβιο. Ένιωσα λοιπόν μία δυναμία, σαν να μην μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου. Ο σύζυγός μου είναι γιατρός, η μητέρα μου τον ειδοποίησε. Ήρθε, στο σπίτι μου ήμουνα όμως, όχι σε νοσοκομείο. Και μέχρι να έρθει, εγώ ξαφνικά βρέθηκα να κοιτάω από τον ταβάνι τον εαυτό μου κάτω. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ούτε και ξέρω και πώς επανήλθα. Αλλά αφού ήρθε ο σύζυγός μου και μετά, ένιωσα να αρχίσω ότι άρχισα να φεύγω, να απομακρύνομαι από το χώρο. Από ό,τι μου είπαν μετά, η πίεση μου ήταν 3. Και μετά βρέθηκα σε ένα ροζ τούνελ. Και είχα τη στάση του εμβρίου σε αυτό το τούνελ μέσα. Είχα όμως πολύ μεγάλη ψυχική ηρεμία, δηλαδή ένιωθα τόσο γλυκά, τόσο καλά. Και εκείνο που πραγματικά μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν σκεφτόμουν καν ότι πίσω υπήρχαν 2 μικρά παιδιά, το ένα μωρό και αγαπημένα πρόσωπα. Είχα όμως, άκουγα τα πάντα μέσα στο δωμάτιο, ό,τι γινόταν. Ο σύζυγός μου που είχε και εκείνος μια ανάλογη εμπειρία μετά από ατύχημα, ήξερε ότι εγώ ακούω και φρόντιζε να λέει αυτά που έπρεπε να πει. Έφευγα και δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Αδιαφορώντας πάντα για τα άτομα τα οποία ναι, δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Ένιωθα την αγωνία του σύζυγου μου και της μητέρας μου δίπλα μου, αλλά εγώ δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Ήταν πολύ ωραία. Ένα λεπτό πριν προχωρήσετε, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία για αυτή τη στιγμή που ζήσατε είναι εάν όλα αυτά συνέβαιναν σε μια φάση όπου είχε πέσει απλά η πίεσή σας στο 3, φαντάζομαι πάρα πολύ. Ναι, ναι. Θα μπορούσε όταν υπολειτουργεί όλο το σώμα αλλά δεν υπάρχει νέκρωση. Αν είχε συμβεί πλήρης πάυση της καρδιακής λειτουργίας, τότε μιλάμε για την ανακοπή. Εδώ πέρα υπήρχε καρδιακή λειτουργία. Πιθανόν, ναι, λογικά ναι. Με τρία πίεση. Με τρία πίεση, ναι, γιατί είναι μηδέν αλλιώς. Αυτό βέβαια ενισχύει την άποψη ότι οι πιθανότητες εμπειρίες δεν συμβαίνουν μόνο όταν είναι κανείς κλινικά νεκρός, όταν είναι κοντά στο σημείο δηλαδή του θανάτου. Εξωσωματικές. Ήταν κάτι για το οποίο δεν το είχατε ακούσει εσείς πιο πριν, δηλαδή μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για εσάς. Όχι, ο σύζυγός μου που είχε ανάλογη εμπειρία και μου την είχε πει ήταν τελείως διαφορετική. Διαφέρει δηλαδή από άτομο σε άτομο. Ρωτήσατε κάτι για να συμπληρώσουμε το ιστορικό. Είπατε νιώσατε μια εφορία. Ναι. Νιώσατε πολύ ευχάριστα. Πώς ήταν όταν επιστρέψατε, νιώσατε μια δυσαρέσκεια? Δεν ένιωσα δυσάρεστα, όχι. Δεν ένιωσα δυσάρεστα, αλλά δεν ήταν. Τόσο ευχάριστα όσο νιώθατε πριν. Ναι. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιστρέψετε πίσω? Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο ή κάποια στιγμή το ταξίδι διακόπτεται και επιστρέφετε χωρίς να ο σύζυγος μου έβαλε από ό,τι μου είπε 7 ενέσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ενέσεις ήταν αυτές. Mm-hmm. Και άνοιξα τα μάτια μου. Το να ανοίξω τα μάτια μου ήταν σημάδι ότι επανέρχομαι. Mm-hmm. Με ρώταγε κατά διαστήματα γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου. Το ψιθύριζα, δεν θέλω. Mm-hmm. Θρησκευτικά, πού εντάσσεται, κυρία Νικητάκου, αν επιτρέπετε? Εγώ. Θεωρείτε δηλαδή τον εαυτό σου ότι μια παραπάνω από την θρησκευτική κυρία? Πιστεύω. Δηλαδή, δεν τον φοβόμουν το θάνατο και πριν, γιατί πίστευα ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Αλλά μετά μπορώ να σας πω τώρα ή αργότερα πώς άλλαξε η στάση της ζωής μου. Αυτό είναι κάτι που το λένε όλοι και θα το πούνε και οι γιατροί σε αυτό το συνέδριο. Ότι πραγματικά μετά από τέτοιες εμπειρίες αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Οργανικά και ψυχολογικά. Και ψυχολογικά. Βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Και πολλοί λένε ότι μπορεί να έχει και θεραπευτικές ιδιότητες αυτή η κατάσταση, με την έννοια θεραπεία της ψυχής, όχι θεραπεία του σώματος. Έτσι δεν είναι? Ας πάμε σε ένα επόμενο βίντεο να έχουμε υλικό να κουβεντιάζουμε.
Πάμε να ακούσουμε μία μαρτυρία ενός πατέρα και ενός γιου, μάλλον ο οποίος γιος πέθανε, πήγε σε έναν άλλο χώρο, σε μία άλλη διάσταση και ξαναγύρισε πίσω έτσι ώστε να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Αυτά είναι ακριβώς τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί ο πατέρας του, ο οποίος είδε τον γιο του να επανέρχεται στη ζωή. Το κάνουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί πέρα από τις τις ομιλίες αυτών των επιστημόνων και τις αποκαλύψεις τους, θέλουμε να έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν αυτά τα βιώματα. Ακούσαμε μία είδη από την καλεσμένη μας, την κυρία Νομικού. Κυρία Νικητάκου. Την κυρία Νικητάκου. Πριν από λίγο ήρθε και με βρήκε κάποιος κύριος από τους καλεσμένους μας, ο οποίος είχε επίσης και αυτός μία τέτοια εμπειρία. Ποιος είναι ο κύριος? Εσείς. Θα την ακούσουμε αργότερα. Χαρακτηριστικά μου είπε ότι εγώ σκοτώθηκα και μου έδειξε μάλιστα και ένα βλήμα που είχε ακόμη μέσα του. Εγώ σκοτώθηκα σε ένα κυνήγι, τον πυροβολήσανε και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Και ξαναγύρισε στη ζωή και έχει ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι το τι έγινε μετά. Το μετά θα το ακούσουμε. Αλλά ας πάμε για την ώρα να ακούσουμε αυτή την περίπτωση που έχουμε καταγράψει. Φεβρουαρίου και έγινε να φύγω από εδώ με πόνους αφόρητους. Είχα διπλώσει. Δεν γνώριζα τα πρόσωπα. Τίποτα. Πήρα στο Βενιζέλιο, κάναμε την πρώτη εγχείρηση. Ξύπνησα για μια στιγμή. Είδα διάφορα άτομα γύρω μου. Και μετά έπεσα σε ένα λίθαργο. Αναγνώρισες? Αναγνώρισα, ναι. Και μετά τι θυμάσαι? Σε ένα τούνελ μέσα. Ένα τούνελ ατελείωτο, ούτε πόνους, ούτε να αισθάνεσαι τίποτα, ούτε τίποτα. Πώς είσαι μέσα στο βυθό της θάλασσα που κολυμπάς, που εωρείσαι. Αυτό. Και στην άκρη στο τούνελ ένα φως γαλάζιο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Και ξύπνησα. Μετά που ξύπνησα, είχαν περάσει 15-20 μέρες. Και ήμουν σε άλλο μέρος. Δηλαδή ήμουν σε ένα δωμάτιο στο Λαϊκό, ήταν στο Πέδωνα, δεν θυμάμαι ούτε πού ακριβώς ήταν. Και τότε άρχισα να συνειδητοποιώ πώς πρέπει να πω θα είναι εγώ. Τι πιστεύεις ότι σου συνέβη τότε? Ότι πήγα στον άλλο κόσμο και ξαναγύρισα. Δηλαδή, πέρασα από τον ένα κόσμο στον άλλο, το υπέσω σε λίθαργο, τα ξύπνησα, την πρώτη χείριση, είχα τον παππού μου, εδώ, δίπλα. Ποιο πεθάνει αυτός 10 χρόνια πριν. Είχες δει τον παππού σου? Ναι, να μου λέει έλα. Έλα, να πλώνει τα χέρια, να μου λέει έλα. Από εκεί και μέσα έπεσα στο λίθαργο. Μετά που ξύπνησα, θυμάμαι, το είχα πει τότε. Λέω, ο παππούς είναι δίπλα και μου λέει να πάω μαζί του. Μετά... Μετά έπεσα στο κόμμα και μετά ξύπνησα, ας πούμε, μετά 25 μέρες, 30 πόσο ήταν. Τι σας είχαν πει οι γιατροί πάλι τότε? Οι γιατροί μας είχαν πει ότι δεν έγκλειτονε, ήταν πεθαμένο το παιδί. Αφού είχα πάει τότε στο γιατρό στο γραφείο του και μου λέει ότι τελειώνει. Δεν πρόκειται για να ζήσει, μόνο να ψάξεις να δείτε πώς θα... Και πήγα κάτω και βρήκα για να πάρω πράγματα να ζήσουμε για πώς θέλω να πεθάνει. Έτσι στο γυρίσμα έκανα το σταυρά μου και εγκλήτωσε. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου, αν θέλετε να ζήσετε το φαινόμενο της αστρικής προβολής, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο fax 210-5707-955.
Πριν συνεχίσουμε να ακούμε τους διάφορους επιστήμονες από το συνέδριο της Γαλλίας που μας λένε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, θέλω να ρωτήσω τον παπά της παρέας μας, τον πατέρα Νεκτάριο. Η Εκκλησία πώς αντιμετωπίζει αυτή την ιστορία των εμπειριών αυτών των εξωσωματικών? Το πότε αφήνουμε στους γιατρούς τι σημαίνει εάν ο άνθρωπος ζει, πότε φεύγει. Αυτό είναι το γιατρό, το παραχωρούμε. Εάν πραγματικά όμως ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή και εφόσον είναι να ξαναεπιστρέψει, είναι παραχώρηση Θεού, είναι παραχώρηση Θεού, για κάποιους λόγους ειδικούς, και θα μεταφέρει όχι μόνο ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα. Δηλαδή? Θα έχει δηλαδή και τη μια εμπειρία και την άλλη εμπειρία, και έχουν παραδείγματα, όχι όμως πολλά, πάρα πολύ ελάχιστα. Πάρα πολύ ελάχιστα. Ελάχιστα παραδείγματα. Ελάχιστα παραδείγματα που πραγματικά έχουν καταγραφεί και είναι συγκλονιστικά. Και εγώ θα ήθελα στη συνέχεια να τα αναφέρω. Θα τα αναφέρω. Έτσι λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα λοιπόν, και εγώ θέλω το πράγμα να πάει παραπέρα. Γιατί αν μείνουμε ότι όλα ευχάριστα, τότε δεν μιλάμε. Και μετράει ηθικά πώς αφήνει τη ζωή ο άνθρωπος. Ναι. Είναι βασικό θέμα. Κατάλαβα. Λέμε λοιπόν όλα ρόδινα. Αυτό ναι. Μπορεί να έχει να κάνει και λέω το πράγμα ότι είναι χώρος, μεταφυσικός. Στο μεταφυσικό χώρο δεν μπορεί να μεταβεί όλη η επιστήμη σήμερα. Έστω και αν είσαι κάτοχος παντός επιστηθού, δεν μπορεί να έχεις σχέση με το υπερπέραν. Εκεί μπαίνει στη μέση, γιατί όλα αυτά λέγονται ανακαλύψεις. Η ανθρώπινη διάνοια, η σκέψη προχωράει. Αλλά πρέπει να μπει στη μέση για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα αυτά, η αποκάλυψη του Θεού. Τι αποκαλύπτει ο Θεός, τι θέλει να ελάχιστε κάθε περίπτωση. Το λόγο το θέλω συνέχεια. Θα το συνεχίσετε συνέχεια. Θέλω να πω και σε εσάς και σε όλους τους καλεσμένους μας και εσάς που μας παρακολουθείτε ότι πάντοτε σε αυτή την εκπομπή ακούγονται όλες οι θέσεις, έτσι, και οι απόψεις, και συχνά έχουμε μια σύγκρουση της θεολογίας με την επιστήμη. Η θεολογία τα βλέπει τα πράγματα και από τη μεταφυσική τους άποψη και τα εξηγεί έτσι, αυτή. Ανάλογα, δύο λεφτά, ανάλογα με τις γραφές και με τα ιερά κείμενα. Η επιστήμη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, προχωράει βήμα-βήμα μέσα από πειράματα, μέσα από έρευνες, για να φτάσει κάπου. Άρα λοιπόν, ενδοκοσμίως η επιστήμη παλεύει. Έτσι. Δεν. Δεν βγαίνει έξω από το σύμπαν. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας. Όχι, δεν υπάρχει. Σε πολλά υπάρχει και σύγκρουση. Έτσι. Λοιπόν, όμως θέλω να πάμε στον Πάρνια. Να περάσουμε σε μία έρευνα η οποία γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θα πάμε να εξετάσουμε μία περίπτωση κατά την οποία δύο Άγγλοι καθηγητές εντατικολόγοι, μιλάμε για γιατρούς, έχουν ξεκινήσει μια πελώρια, αν θέλετε, έρευνα στην Αγγλία σε 20 διαφορετικά πανεπιστήμια, σε 20 διαφορετικά νοσοκομεία. Εκεί πέρα λοιπόν εξετάζουν ασθενείς για να καταγράψουν τέτοιο είδους επιθανάτες εμπειρίες και έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής στο συμπέρασμα ότι η συνείδηση του ανθρώπου ξεκινάει και εξακολουθεί να λειτουργεί όταν πλέον ο εγκέφαλός μας θεωρείται κλινικά νεκρός. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτό που λέει αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουμε μια πρώτη φάση, η καρδιά που πάει να λειτουργεί. Μια δεύτερη φάση που ο εγκέφαλος λειτουργεί για ένα διάστημα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να πάψει και αυτός να λειτουργεί. Και μια τρίτη φάση που υπάρχει αυτή η συνείδηση. Αυτό που λέμε η νόηση, το ηθικό, ναι, η οποία δεν πάει να λειτουργεί την ίδια ώρα που σταματάει να λειτουργεί ο εγκέφαλος και έχει προηγηθεί το σταμάτημα της καρδιάς. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, σαν έβριμα πειραματικής έρευνας, για να δούμε η συνείδηση αυτή, η οποία λειτουργεί και μετά από αρκετά. Μετά από αρκετό χρόνο, τι ζει, τι αντιλαμβάνεται, τι εικόνες μπορεί να έχει. Ας το ακούσουμε. Οι επιθανάτιες εμπειρίες αποτελούν ένα πραγματικό γεγονός ή πρόκειται για ψευδαισθήσεις? Θα αρχίσω διατυπώνοντας ένα ερώτημα. Εάν εξετάσουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όλες τις αισθήσεις που έχουμε, όλα τα συναισθήματα, θα δούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται. Για παράδειγμα, με την αγάπη. Με τον ίδιο τρόπο, εάν καταφέρουμε να ανακαλύψουμε το μέρος εκείνο του εγκεφάλου που παράγει τις επιθανάτιες εμπειρίες ή τις εμπειρίες εξόδου από το σώμα, τότε θα έχουμε καθορίσει τα μονοπάτια. Και πάλι δεν θα είμαστε σε θέση να πούμε τι είναι πραγματικό και τι όχι. Θα σας παρουσιάσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με τη συνείδησή μας. Δεν υπάρχουν έρευνες που να μας επιτρέπουν να καταδείξουμε πώς παράγονται οι σκέψεις μέσα στον εγκέφαλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε θεωρίες που να είναι πιθανές σε βιολογικό επίπεδο και που θα μπορούσαν να δώσουν πιθανές εξηγήσεις για το πώς παράγονται. Τα προβλήματα είναι τα ακόλουθα. Πρώτα απ' όλα, πώς προκύπτουν οι σκέψεις. Δεύτερο πρόβλημα,
Όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ, έχετε πολλά κύτταρα του εγκεφάλου σας που λειτουργούν μαζί και αντιλαμβάνονται ό,τι γίνεται έξω και μέσα από το σώμα σας. Όμως πώς μπορούν όλες αυτές οι πληροφορίες να γίνουν ένα σύνολο? Πώς μια αλλαγή του επίπεδου στις ορμόνες μπορεί να υποκινήσει τη δημιουργία σκέψεων ενώ κάποιος είναι αναίσθητος? Πιστεύουμε ότι η συνείδηση προέρχεται από μια υποατομική διαδικασία και που παράγεται μέσω κάποιας σύστασης του εγκεφάλου. Και ο πιο γνωστός επιστήμονας νευρολογίας, που είναι και ο μοναδικός που ανέφερε ότι το πνεύμα και ο εγκέφαλος είναι πιθανότατα διαχωρισμένα, ήταν ο Τζον Έκολς, ο οποίος είχε πάρει και Νόμπελ ιατρικής. Πρόσφατα είδα τη δουλειά του καθηγητή Ελαΐ, που είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνη στο Παρίσι. Και η άποψή του ήταν ότι η συνείδηση είναι διαχωρισμένη από τον εγκέφαλο. Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, αποτελείται από υλικά στοιχεία, αλλά πρόκειται για ένα υλικό τόσο λεπτό που ακόμα δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα κατάλληλα μηχανήματα να το μετρήσουμε. Υπάρχει ένα παράδοξο. Είναι το μόνο μοντέλο που μπορεί να μας δείξει ότι όταν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί, η συνείδηση συνεχίζει να υπάρχει. Εάν μπορούσαμε να αποδείξουμε αυτό με τη βοήθεια μιας έρευνας, θα μπορούσαμε να δείξουμε αυτό που συμβαίνει. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου, αν θέλετε να ζήσετε το φαινόμενο της αστρικής προβολής, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα, στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο fax 210-5707-955. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παστοργίου, Γιάννη. Να πάμε βεβαίως, γιατί το θέμα μας περί της συνειδήσεως νομίζω ότι άπτεται και της φυσικής. Κύριε Παπαστεργίου, πιστεύετε ότι υπάρχει, αν θέλετε, κάποιος προγραμματισμός, δηλαδή ότι ο οργανισμός μας είναι προγραμματισμένος ώστε να μεταβαίνει σε μια τέτοια συνειδησιακή κατάσταση? Υπάρχει. Υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή, πολύ μικρή. Ότι ο γνωστός χώρος που σήμερα μπορεί να ελέγξει η επιστήμη είναι σε μήκος 10 διά 10 με 35 μηδενικά. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ξέρουμε αποστάσεις πάρα πολύ μικρές, μα πάρα πολύ μικρές, τόσο που δεν μπορούμε να δούμε. Εμείς ξέρουμε το 1 χιλιοστόν. Σκεφτείτε το 1 χιλιοστόν να το διαρρέσουμε άλλα 32 μηδενικά. 1 με 32 μηδενικά. Πού θα βρεθούμε? Μέχρι εκεί πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Αλλά τώρα βρήκαμε ότι υπάρχουν καταστάσεις στον εγκέφαλο. Καταστάσεις. Που είναι πολύ πιο μικρότερες ακόμη και από το μήκος του Πλάνκ. Αυτό που είπα προηγουμένως, 10 στη μείον 35 του μέτρου. Πώς ερμηνεύεται αυτό, κύριε Παπαστεργίου? Αυτό δεν το γνωρίζουν. Ξέρουμε μονάχα ότι μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχει αιτιοκρατία. Δηλαδή σβήνει αυτό που λέγαμε βούληση ελεύθερη. Επεμβαίνει αυτό που θα λέγαμε αίτιο, αιτιατό, αιτιοκρατία. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, μέχρι στιγμής. Δεν έχουν φτάσει στο σημείο αυτό. Είναι υπό έρευνα και υπό έλεγχο μαθηματικό και φυσικό. Ο χώρος που φτάσαμε είναι τόσο πολύ μικρός, κύριε, τόσο πολύ μικρός, που είναι αδυνατό να το καταλάβουμε. Γιατί βρισκόμαστε πιο κάτω, δηλαδή θα είμαστε σε μια τάξη 1 εκατοστό διά 10 με 34 μηδενικά. Βάλτε για να το συνδέσουμε. Δύο λεφτά, βάλτε μια τελεία. Μάλιστα. Διότι εγώ έχω μια μέση νόηση. Δεν είμαι ούτε ιδιαίτερα ευφύης, ούτε ιδιαίτερα βλάκας. Έχω μια μέση ευφυΐα. Αυτό που είπατε όλο δεν το κατάλαβα τι σχέση έχει με το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Ακριβώς. Πέστε. Ότι μέσα σε εκείνο το χώρο εργάζεται ένας κόσμος τόσο μικρός που τον εγκέφαλο δεν τον γνωρίζουμε καθόλου, που τώρα ακόμη έχουμε περισσότερη άγνοια, γιατί ο κόσμος μέσα στο οποίο εργάζεται ο εγκέφαλος είναι ακόμα πιο μικρότερος. Και έτσι όλα αυτά τα οποία διηγούνται, ναι, είναι δυνατόν να συμβούν, συμβαίνουν. Αλλά τη λειτουργία, τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν, δεν θα το μάθουμε τώρα. Θα περάσουν ίσως 10-50-100 χρόνια. Μάλιστα. Είμαστε, προηγείται αυτή τη στιγμή το θεωρητικό μέρος. Όπως κάποτε προηγήθηκε η έβριση της αντίυλης κατά 20 χρόνια. Προηγείται σήμερα η θεωρία. Χρόνος για μία ένσταση. Ορίστε. Κουβέντα, συζήτηση κάνουμε, μην έχουμε προβλήματα. Δεν θέλω να αμαγενείς να διακόπτω, όχι, όχι, αλλά είναι ουσιαστικό, ναι, γιατί έχω περίπου την απορία που έχετε κι εσείς. Βέβαια, ο καθηγητής πολύ σωστά το τοποθέτησε και σαν πυρηνικός φυσικός άνθρωπος των πραγμάτων σε μονάδα μέτρησης. Εδώ δεν μετράμε λειτουργία. Εξηγούμε εάν υπάρχει πού και πώς, όπως είπε ο συνάδελφος, σε αυτές τις καταστάσεις συνείδηση. Μην πάμε τώρα στο τι είναι συνείδηση και πώς λειτουργεί στον εγκέφαλο. Νομίζω θα βοηθήσει ουσιαστικά
στην όλη διαπραγμάτευση του θέματος όπως το θέτετε εσείς, όπως το έθεσαν οι αναισθησιολόγοι που λένε εάν συμβαίνει κάτι δεν το ξέρουμε, εφόσον δεν το ξέρουμε δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, εμείς στην υλιστική πλευρά του θέματος περιγράφουμε τα γεγονότα και ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχουν βιοχημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο μετρήσιμες με απλά μηχανήματα που τώρα έχουμε στη διάθεσή μας. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες αναταραχές στο κεφάλι τους όταν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, που εντωμεταξύ ερευνώντας όλα αυτά τα χρόνια τη βρήκαμε και σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, με Πάρκινσον, με επιληψία, αλλά και σε απόλυτα υγιείς. Θα αναφέρω ένα γεγονός να μην σας κουράσω και κλείνω. Πριν 30 περίπου χρόνια συμμετείχα εγώ σε μία έρευνα, ας το πούμε σε εισαγωγικά μυστική, που έκανε το γερμανικό κράτος, το οποίο διαπίστωσε σε πιλότους που ταξιδεύανε πολύ γρήγορα τζετ, στρατιωτικά τζετ με καινούργιες τεχνολογίες για εκείνη την εποχή, το 50% των πιλότων μετά από ένα ορισμένο διάστημα, και μιλάμε για υγιείς γυμνασμένους ανθρώπους έτσι σαν το Γιάννη, είχαν την αίσθηση... Δηλαδή σαν και εμένα σαν το Γιάννη να πω. Αν έλεγα εγώ γυμνασμένος είμαι. Ποιο γυμνασμένος. Μετά ηλικία. Θα έφερα το δικό μου παράδειγμα τότε, να προβληθώ εγώ. Είχαν την αίσθηση ότι έβγαιναν έξω από το τζετ υπερίπτατο και παρατηρούσαν πως οδηγούσαν οι ίδιοι το τζετ. Αυτό το ελέγξαμε, το ψάξαμε σε αυτούς τους ανθρώπους και εκεί είδαμε αυτό το υπονοούμενο που άφησε και ο συνάδελφος, ότι οι μεταβολές της καρδιακής πίεσης φέραν αυτή την αταραχή. Έκανα αυτή τη μακριά εισαγωγή να σας πω, γιατί εάν θα πάμε στην προσπάθεια να μετρήσουμε την αντίδραση του κυττάρου με οποιαδήποτε μικρό μονάδα, θα χαθούμε. Ράχομαι. Δεν μπορούμε. Ξέρετε κάτι, ναι. Ποιο είναι για μένα, θα συνεχίσετε. Ποιο είναι για μένα το κεντρικό ερώτημα στη σημερινή εκπομπή. Εάν όλα αυτά που ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκείνες τα λεπτά ή τις στιγμές, τα δευτερόλεπτα ή τα λεπτά, όλες αυτές οι εικόνες και οι παραστάσεις και ας μην πω συναισθήματα, δεν ξέρω αν είναι συναισθήματα, εικόνες, τούνελ... Αν είναι συνείδηση, πείτε. Ναι. Αν είναι συνείδηση. Εάν είναι συνείδηση. Για να έχουν μνήμη και να το λένε μετά, και έχουμε και κάποιον που το πέρασε, ναι, το ζήσαν, το θυμούνται. Ναι. Είναι συνειδητό. Ναι. Και να μην είναι αληθινό, είναι συνειδητό. Αυτό το συνειδητό βγήκε από κάποια αποθήκη του μυαλού. Δεν άρα καταγράφει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Βεβαίως. Εδώ ναι, όμως δείχνει ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά για να μην μπερδευτούμε. Το ένα είναι αυτό που λέτε εσείς. Η συνείδηση που καταγράφει. Το συνειδητό όνειρο είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Για μένα το ερώτημά μου είναι άλλο. Όταν, εάν συμβαίνουν όλα αυτά, μήπως όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ο προθάλαμος μιας άλλης ζωής εντός εισαγωγικών, ή είναι απλά κάποιες εικόνες, παραστάσεις που βλέπουμε. Δύο λεπτά να ολοκληρώσω, παπά μου. Ή μήπως, γιατί αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, εάν όλο αυτό το διάστημα που βλέπουμε αυτές τις εικόνες, το τούνελ που φεύγουμε, η γαλήνη, οι οπτασίες, όλα αυτά τα ωραία πράγματα είναι ο πρόλογος εισόδου σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη ζωή εντός εισαγωγικών, ή απλά είναι χημικές λειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες κάποια στιγμή τελειώνουν και από εκεί πέρα πέφτουν στο απόλυτο μηδέν, στο απόλυτο σκοτάδι, στο απόλυτο τίποτα δηλαδή. Όλοι αυτοί δεν έχουν φύγει. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει βεβαίως η επιστήμη, διότι δεν ξέρει. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό. Τη ζωής. Παπούλη. Δηλαδή είναι πραγματικότητα. Μόνο το σεβασμό. Το είπε ο καρδιολόγος ο Ολλανδός που εξέτασε 120-60 πήρε τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων. Ας μιλήσουμε λοιπόν θεωρητικά για αυτούς που φύγαν και ξαναγύρισαν, τι βιώσανε. Όλοι αυτοί περιγράψανε με πανομοιότυπο τρόπο, όπως και η αυτή κυρία εδώ πέρα, αυτή την έξοδο, και αυτό έχει απασχολήσει χρόνια πολλά τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους, να ερμηνεύσουν μήπως είναι ναρκισισμός, ο φόβος, η επιστροφή από την μήτρα. Αλλά στην ουσία έχουν μετρηθεί αυτά, γιατί πλέον στις σύγχρονες εντατικές μονάδες υπάρχει και ταυτόχρονη καταγραφή όλων των φυσιολογικών λειτουργιών. Τι είναι αυτό τελικά, κύριε Κουρτουλή, ναι, αυτό που απελευθερώνει μια περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται κερκοφόρος πυρήνας, με την ένταση και το στρες που έχει εκείνη την ώρα η διακοπή της καρδιάς, προσπαθεί ο εγκέφαλος να δώσει τον οργανισμό τη δύναμη να αντεπεξέλθει και απελευθερώνει ενδορφίνες. Γι' αυτό υπάρχει και η μεγάλη εφορία. Οι οποίες ενδορφίνες όταν επιστρέφουν και ξαναγυρνάν πέφτουν, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη δυσφορία.
Το δε φως στο τούνελ εκεί πέρα είναι ένας ερεθισμός, αποδεδειγμένο αυτό και το εφαρμόζουμε ιατρικά σήμερα με την τρισδιάστατη προβολή της λεγόμενης τοξοειδούς έλικα στον εγκέφαλο. Είναι δηλαδή μια έλικα κάπου εδώ που παίρνει τα οπτικά, τα ερεθίζει και τα προβάλλει. Άρα λοιπόν έχουμε για φαινόμενα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Και τελειώνουν κάποια στιγμή. Ναι, και ο Πάσχων έχει συνείδηση. Για να ακούσω το γιατρό. Εγώ έχω κάποιες διαφωνίες σε αυτό με την έννοια πια. Πράγματι έχουν αναπαραχθεί πράγματα από αυτά που βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι με διάφορους ερεθισμούς στον εγκέφαλο, μερικές φορές με φάρμακα, με καταστάσεις. Όμως η επιθανάτη αυτή η εμπειρία αφήνει και αλλαγή στο συναίσθημα και στην αντίληψη για τη ζωή που δεν αφήνουν όλες οι άλλες περιπτώσεις όπως αυτά που βλέπουν οι πιλότοι. Ναι. Είναι ένα μέρος. Ναι. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θάνατο όχι σαν κάτι στιγμιαίο. Μα δεν είναι θάνατο. Γυρίζει ο άλλος πίσω. Ναι. Γυρίζει. Άρα η διαδικασία αυτή του θανάτου δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός. Είναι κάτι διαρκές. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι διαρκές. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα τον λέμε ότι έχει διακόψει την αιμάτωσή του πλήρως. Άρα έχουμε ένα εγκέφαλο ο οποίος δυσλειτουργεί πλήρως. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι μπορεί αυτός ο εγκέφαλος που δυσλειτουργεί να επεξεργάζεται τόσες πολλές πληροφορίες, τόσο φοβερές, και να μετά να μας τις επαναφέρει πίσω. Ναι. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν κάτι ακραίο. Μήπως όλα αυτά επεξεργάζονται και εδράζονται έξω από τον εγκέφαλο. Μήπως υπάρχει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που κρατάει αυτές τις πληροφορίες και ο εγκέφαλος είναι ένα ενδιάμεσο μεταφοράς προς τη ζωή και τα επεξεργάζεται κάπου έξω. Και γι' αυτό δεν νεκρώνει αυτό το απ' έξω. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι η δεύτερη θέση αυτή. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφική θέση η οποία τελεί κάτω από έρευνα και από απόδειξη που μέχρι στιγμή δεν έχει αποδειχθεί. Συζητάτε, αλλά το άλλο που σας λέω εγώ είναι αποδεδειγμένο. Να ακούσουμε τον κύριο Πασχαλίου, που θέλει κάτι να πει. Αυτό είπα ακριβώς, αλλά οι κύριοι με κρίνανε αρνητικά. Ότι μέσα στον εγκέφαλο, που δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον εγκέφαλο ακόμη, τίποτα. Τον χιλιοστό γνωρίζουμε. Από πλευράς επιστήμης, φυσικής, δεν ξέρω από πλευράς ιατρικής. Λοιπόν, μέσα εκεί υπάρχουν καταστάσεις, έτσι λέγονται, δεν λέγονται χώροι, καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ μικρές, μέσα στις οποίες υπάρχει ο προγραμματισμός και όχι η βούληση. Έχει βρεθεί από μαθηματικής πλευράς, ένα, δύο τα κρατούμενα. Όταν είμαστε κοντά σε έναν άρρωστο που είναι σε κατάσταση, ας πούμε, προς το τέλος, τότε δεν επιτρέπεται να συζητούμε, έστω και αν είμαστε στο διάδρομο, διότι ακούει και τον παραμικρό ήχο. Δεν τον ακούει όμως, τον βλέπει. Γιατί υπάρχει συναισθησία, πιστεύω να το ξέρουν οι γιατροί. Ναι, είναι ακόμη φαινόμενο μεταφυσικό. Και δεν αναφέρθηκε καθόλου απόψη αυτό. Όχι, και αντί να ακούνε, βλέπουν. Βλέπουν τα γεγονότα. Έτσι, αν είχαν ακούσει κάτι για άγγελο, ο άγγελός μου το χάνεται, βλέπουν τον άγγελο και με λευκό, ανάλογα τι λέξη θα πούνε, τι γράμμα θα μεταχειριστούν, αυτό μετατρέπεται σε χρώμα μέσα στον εγκέφαλο του οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν έτσι, κακώς λέμε, ακούνε, βλέπουν. Ωραία. Δεν όμως αυτό είναι ένα βασικό. Ναι. Κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς λένε ότι πέρα από τα κοινά συμπτώματα που έχουν, μεταφέρουν και άλλου είδους εικόνες που είναι ξεχωριστές, είναι εντελώς διαφορετικές. Ο εγκέφαλος λοιπόν δεν λειτουργεί. Αυτές οι εικόνες από πού δημιουργούνται, τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει. Το σύμπαν. Φύγουμε λίγα και από εκεί. Εδώ πέρα πάμε στα υποατομικά σωματίδια. Ένα φύγουμε ακριβώς. Γιατί αυτά είναι ιατρικά τα οποία είναι γνωστά στους ανθρώπους. Από εμπειρία, από ασθένειες, από πολλά πράγματα. Εγώ ήρθα προς το πέρα για να πω δύο πράγματα βαθύτερα. Ή θα τα πω ή δεν θα τα πω. Θα έχετε χρόνο. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν κάνουμε φύγη σε κανένα. Απλά εγώ ξέρετε τι κάνω. Προσπαθώ να μοιράσω λίγο την τράπουλα που λέμε. Να δούμε και μερικά βίντεο γιατί θέλω να ακούσω και λίγο τους καλεσμένους μας, προφανώς έχουν ερωτήματα και έχουν ζητήματα να πούνε και παρατηρήσεις να κάνουν. Άρα λοιπόν θα έχουμε χρόνο, έχουμε ακόμη μπροστά μας 2 ώρες περίπου. Θέλω να πάμε τώρα στην τηλεφωνική που έχει κάνει συνεργάτης μου, κυρία Μαργαρίτα Τζαγκαράκη, με την Σαρμπονέ, αυτή την δημοσιογράφο που οργάνωσε το συνέδριο. Ακριβώς. Είναι η διοργανώτρια. Συγγνώμη, θα πούμε. Ο γιατρός είναι ο Σαρμπονιέ, αναισθησιολόγος. Είναι η κυρία Παρκαλά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Dr. Jean-Jacques Charbonnier. Vous êtes médecin anesthésiste. Καθηγητά Jean-Jacques Charbonnier, είστε γιατρός, αναισθησιολόγος και επαναφέρετε τον άνθρωπο στη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε ο μοναδικός γιατρός που επιβεβαιώνει ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες δεν αποτελούν ένα κατασκεύασμα του εγκεφάλου, της φαντασίας. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το φαινόμενο? Θεωρώ ότι είμαι κατά κάποιο τρόπο απομονωμένος όσον αφορά αυτό το θέμα.
Και αυτό το συνέδριο που οργανώθηκε από την Σόνια Μπακαλά στις 17 Ιουνίου το απέδειξε. Έδειξε δηλαδή ότι η συνείδηση δεν αποτελεί παράγωγο του εγκεφάλου μας. Με άλλα λόγια, η συνείδηση δεν αποτελεί μια έκρηση ενός οργάνου που ονομάζεται εγκέφαλος. Αλλά υπάρχουν κάποιες καταστάσεις τροποποιημένης συνείδησης και έτσι λοιπόν η συνείδηση μπορεί να έχει μετατοπιστεί κατά απορισμένες συνθήκες, όπως στην περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε βαθύ κόμμα ή όπως στις επιθανάτιες εμπειρίες. Και αυτό που διαπιστώσαμε μέσα από την διαδικασία που ακολουθούσαμε εκείνες τις ημέρες αποδεικνύει ότι η συνείδηση δεν είναι παράγωγο του εγκεφάλου. Και αυτό ήταν ένα συμπέρασμα πέρα από τα συνηθισμένα σε ολόκληρο τον πλανήτη και είναι κάτι απόλυτα ανατρεπτικό. Έτσι λοιπόν, επιτεύχθηκαν τρεις ειδών συμφωνίες σε εκείνο το συνέδριο. Η πρώτη συμφωνία είναι αυτή που σας ανέφερα, που αποτελεί μια πρωτοφανή πολιτισμική επανάσταση. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική εξήγηση σχετικά με αυτά τα φαινόμενα αλλαγής της τοποθεσίας της συνείδησης. Και η τρίτη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο συνέδριο αυτό ήταν ότι αυτές οι καταστάσεις όπου μετατοπίζεται η συνείδηση μπορούν να συμβούν σε καταστάσεις όπου ο θάνατος πλησιάζει. Όπως για παράδειγμα στις κλασικές αναισθησίες. Έτσι λοιπόν και αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί πάντα είχαμε την εντύπωση ότι αυτές οι καταστάσεις τροποποιημένης συνείδησης μπορούσαν να επέλθουν μόνο κατά τη στιγμή που ο εγκέφαλος ήταν στα πρόθυρα να πάψει να λειτουργεί. Και με κάποια στεφανιαία εγκεφαλογραφήματα που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις τροποποιημένης συνείδησης, αλλά ότι μπορούσαν να συμβούν και σε καταστάσεις επικείμενου θανάτου. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου, αν θέλετε να ζήσετε το φαινόμενο της αστρικής προβολής, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-57-09-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα καλέστε στο τηλέφωνο του γραφείου μας 210-57-07-852 και στο fax 210-57-07-955. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Κουτσούμπα, έτσι, η οποία είναι μεταφυσική και τηλεπαρακτικό διάμεσο. Είναι μια καλή ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, μιας τηλεπαθητικής επαφής μεταξύ του ανθρώπου, ο οποίος είναι στο τέλος σε αυτή την κατάσταση, την πολύ ειδική, και του γιατρού ή του συγγενούς που μπορεί να είναι από πάνω του. Γιατί κάποιος στη συνέχεια της έρευνας μιλάει για αυτό το πράγμα, γιατρός, και λέει ότι εκείνη τη στιγμή απέκτησα μια τηλεπαθητική επαφή με το άτομο αυτό. Δεν μιλάγαμε, αλλά καταλαβαινόμαστε, συνεννοούμαστε. Μου μίλαγε και τον άκουγα. Κοιτάξτε, κύριε Χαρδαβέλα, εγώ βασικά έχω να σας πω ότι δεν έχω καμία σχέση με μεταθανάτια εμπειρία. Οπωσδήποτε όμως έχω βιώσει πάρα πολλές εμπειρίες οι οποίες είχαν να κάνουν με επαφή με έξω από το σώμα και επαφή και με πνευματικό κόσμο, με πνευματικές οντότητες, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Συνεπώς, εγώ εκείνο που μπορώ να σας καταθέσω είναι εμπειρίες, βιώματα δικά μου, τα οποία έχω και από εκεί και μετά οι όποιοι κύριοι επιστήμονες θα μπορούσαν να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Αυτές να τα ερμηνεύσουν πολύ περισσότερο. Θα μιλούσα για τον κύριο Παπασταυγίου. Παπασταυγίου. Και έχω λοιπόν να πω το εξής, ότι θα μιλήσω για βιώματα τα οποία, όπως σας είπα, δεν έχουν να κάνουν με μεταθανάτιες εμπειρίες, αλλά έχουν να κάνουν με καταστάσεις τις οποίες βρέθηκα από παιδάκι έως σήμερα, έως και σήμερα ακόμα τις βιώνω, ή απρόκλητα ή μέσω διαλογισμού. Ασχολούμαι καθημερινώς με προσευχή και διαλογισμό. Καταστάσεις στις οποίες εσείς φύγατε, εννοείται, από το σώμα σας. Ακριβώς. Μέσω του οποίου διαλογισμού σήμερα, αλλά και ως παιδάκι απρόκλητα, ένιωθα να φεύγω από την διάσταση την οποία ζούμε, την πραγματικότητα που είμαι εκείνη τη στιγμή, να βρίσκομαι σε μια άλλη πραγματικότητα, όπου σε εκείνη την άλλη πραγματικότητα, πρώτον, δεν ήμουνα μόνη μου, ήμουνα με ανθρώπους με τους οποίους ένιωθα, από τους οποίους ένιωθα να με περικλεί ένα συνέστημα αγάπης ανεφόρων. Συνεπώς ένιωθα να βρίσκομαι σε μια κατάσταση όχι απλά ευτυχίας, ευδαιμονίας θα έλεγα,
Και παράλληλα έχω βιώσει την γνώση, γιατί για μένα είναι εσωτερική γνώση, της αιωνιότητας. Μάλιστα. Τα άτομα αυτά τα οποία εσείς είδατε εκείνη τη στιγμή, αναγνωρίσατε κάποιον από αυτούς, μήπως ήταν κάποιος νεκρός συγγενής σας? Ναι, έχει να κάνει και με εμπειρίες αυτό που λέω. Έχει να κάνει και με εμπειρίες όπου είχα επαφή με άτομα γνωστά, τα γνωστά μου, δικά μου άτομα, τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Έχει να κάνει όμως και με άτομα, πρόσωπα, όπως τα έβλεπα σε ένα πάλευκο, πανάλευκο φως, τα οποία για μένα ήταν οντότητες που δεν γνώριζα. Άρα οι εικόνες που περιγράφεις... Θα με εξηγήσω όλα αυτά, μισό λεπτό, θα με εξηγήσω αυτά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που βεβαιάζουμε σήμερα. Είναι μια προσωπική σας, δηλαδή, προσπάθεια ή... Όχι προσπάθεια, όπως σας είπα, και απρόκλητα μπορεί πάρα πολλές φορές και μου συνέβαινε, αλλά εσείς. Και σε κατάσταση σας... διαλογισμού που βρισκόμουν σε προσπάθεια. Μια άλλη διάσταση. Εγώ θέλω να κουβεντιάσω όμως τώρα με τον κύριο εκεί στην γωνία, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη εμπειρία τέτοιου είδους που κουβεντιάζουμε, επί θανάτια ή μεταθανάτια, πέστε την όπως θέλετε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σας είπα ότι πριν από λίγο. Πώς λέγεστε, συγχωρείτε αν θέλετε να σας βλέπουμε. Γιατί... Καλησπέρα. Πώς λέγεστε? Λέγομαι Γιώργος Κουρέας. Κύριος Κουρέας. Ο κύριος Κουρέας, από ό,τι ξέρω, είστε διακοσμητής. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κύριος λοιπόν Κουρέας έχει ζήσει μια εμπειρία όπου μου το είπε, εγώ μου λέει σκοτώθηκα, έφυγα, γύρισα. Και έχει σημασία να δούμε και τι αλλαγές γίνανε μέσα του. Πέστε μου λοιπόν για αυτή την εμπειρία. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για την εμπειρία, γιατί είναι πολύ συζητημένη και ο καθένας τη λέει όπως θέλει. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το μετά. Δύο λεπτά. Εσείς νιώσατε θα σας το πω σε δύο δευτερόλεπτα για να το καταλάβετε. Ναι, δύο δευτερόλεπτα για να ξέρουμε. Επάνω στο κυνήγι ακούω μια ντουφεκιά, γυρνάω να δω που, γιατί πετάω τα πουλιά. Την ώρα που γυρνάω, ακούω ένα κουφ μέσα στον εγκέφαλό μου. Ξαφνικά όλο αυτό χάνομαι. Χάνω το κορμί μου, βρίσκομαι σε ένα άπειρο μαύρο το οποίο ήταν φωτεινό και αρχίζει και παίζει μια ταινία. Ήρωας ήμουνα εγώ. Δεν ήξερα τι έβλεπα, δηλαδή δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ο ήρωας ήμουνα εγώ και έβλεπα όλη τη ζωή μου. Φτάνοντας στο τέλος η ταινία, αρχίζει πλέον και βλέπω ένα φως. Μάλιστα. Να το πούμε, έναν ήλιο όπως θέλετε πέστε. Εγώ τούνελ δεν είδα. Φτάνοντας πλέον στο τέλος της ταινίας, συνειδητοποιώ ότι για να βλέπω συγκεκριμένα ένα άτομο, άρα πάνω από ήμουν εγώ, και αφού φτάνουμε στο σημείο του πυροβολισμού, ήμουνα εγώ, σκοτώθηκα, τελείωσε. Φτάνοντας πλέον μέσα σε αυτό το φως, δεν ήταν τούνελ, ήταν. Σαν ήλιος κάτι. Σαν ένας ήλιος. Δεν με έκαιγε, μπορώ να πω άλλα πράγματα τα οποία προσπάθησα να τα συζητήσω με πολλούς ανθρώπους. Έγινα ο γραφικός, ο τρελός. Ναι. Και μιλάμε από επιστήμονες, από παπάδες, και όχι παπάδες απλούς, δεν τον ξέρω τον κύριο, από παπάδες οι οποίοι υποτίθεται κατέχουν θέσεις σε πανεπιστήμιο. Από ψυχολόγους, παραψυχολόγους. Δύο λεφτά. Όλοι μου λέγανε, συγγνώμη να σας διακόπτω, όλοι μου λέγανε μια άλλη μου εμπειρία που είχα ζήσει στο στρατό σε πολύ μεγάλη ένταση και φόρτιση, το οποίο έφυγα από το σώμα μου. Και έβλεπα το σώμα μου και πήγαινε μόνο του. Άλλο όμως αυτό. Άλλο αυτό. Το πράγμα. Στο συγκεκριμένο γεγονός να σταθούμε λιγάκι. Κυνηγός λοιπόν δέχεστε προφανώς μία ντουφεκιά στο κεφάλι. Με λίγα λόγια. Σας μαζέψαν, σας πήγαν σε κάποιον νοσοκομείο. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν έτσι. Την ώρα που αυτή τη στιγμή γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ότι σκοτώνεστε, ότι πεθαίνετε. Θα σας πω. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και φτάνω πλέον στο τούνελ και αρχίζω. Στο φως. Στο φως και μπαίνω μέσα στο φως. Λέω εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που η κυρία είπε ότι δεν το αισθάνθηκε. Εγώ πίσω μου έχω μια γυναίκα που αγαπάω και με αγαπάει. Ζούσα τον έρωτα της ζωής μου, εγώ θα το ζήσω. Και αρχίζω και κάνουμε την όπιστε να τους πω. Πιστεύω όμως ότι εκεί δεν γυρίζω μόνος μου. Με γυρίζει ο Θεός ή το Θείο ή όπως αλλιώς το λέμε. Να πληροφορήσω, είμαι άθρησκος, όχι άθεος. Μετά από αυτά τα πράγματα. Διότι η ξενάγησή μου στις θρησκείες με έκανε να με απέδειξε μάλλον ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με θρησκείες είναι άσχετοι και μπορώ ανά πάσα στιγμή να κάνω ολόκληρη συζήτηση και ολόκληρο τον κουμέντα να σας φέρω και να σας τα αποδείξω όπως τι ακριβώς γίνεται. Δύο λεφτά, πριν πάμε στο θέμα αυτό όλο. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Έχετε τραυματιστεί? Έχω βαριά. Τραυματιστεί και συνέρχομαι πλέον την ώρα που προσγειώνομαι. Άρα δεν εγώ υπάρχει... ξαναέρχω επαφή με το περιβάλλον
Ακούω το κουφ στο κεφάλι δεν την ώρα υπάρχει, που ακούω τη φωτιά. Δεν υπάρχει θάνατος. Δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο που σας λέω. Προσέξτε να δείτε. Δεν υπάρχει θάνατος. Στο χειρουργείο, μετά που έγινε και μου βγάλανε το βλήμα, είπαν ότι αυτή τη στιγμή η κρούση που έγινε στον εγκέφαλό μου, γιατί έφτασε στο κρανίο μου, το οποίο, να σας πω και μια λεπτομέρεια, το δέρμα που κρατάμε εδώ με το κρανίο, είναι ίσως 3 πόντους μέσα. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό που πιάνουμε. Είπαν ότι όντως... δεξιά πλευρά χτυπήσατε. Ορίστε. Που δείχνετε δεξιά. Να, εδώ ναι. Τα σημάδια μου φαίνονται. Εγώ, ας πούμε, που συζήτησα με τον νευροχειρούργο, ο οποίος δεν με ακούμπαγε, γιατί το 87 δεν είχαν ακριβώς τις κάμερες, ώστε να, γιατί περνάνε όλα τα νεύρα από εδώ, δημιουργήθηκε αυτό ότι, ξέρεις κάτι, εσύ σκοτώθηκες, πώς ξαναγύρισες. Δεν μπορεί, ας πούμε, μια μπύλια 5 χιλιοστά να σε χτυπήσει το κρανίο και να μείνει. Το μόνο που λένε, κάναμε αξονικές κλπ. Δεν είχε κάνει αιμάτωμα, κατά περίεργο τρόπο, από αυτό το ράδι. Ερώτημα είναι... για μένα είναι το κρίσιμο. Σκοτωθήκατε ή δεν σκοτωθήκατε. Αυτό είναι το ζήτημα. Βάσει των εμπειριών μου. Ή τραυματιστήκατε. Προσέξτε. Και είσαστε σε μια αφασία ή σε μια αναισθησία και όλο αυτό το πράγμα μπορεί να ήταν η λειτουργία του εγκεφάλου τις στιγμές που εσείς είσαστε σε αφασία τραυματισμένος. Αυτό, η σύγχυση που είχα μετά και ο προβληματισμός μου με έκανε να ξεναγηθώ σε πολλούς επιστήμονες και ειδήμονες του χώρου. Οι οποίοι σας είπαν τι. Όλοι μου είπαν ότι ακριβώς είχαμε τα θανάτια εμπειρία. Αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρω να εξηγήσουν. Την εξήγηση τη βρήκα παρακάτω, αν θέλετε, και τη συζητάω. Ναι. Την εξήγηση τη βρήκα μέσα από τη φιλοσοφία, όπως ακούστηκε, και συγκεκριμένα από το μύθο της Ιρούς και του Σπηλαίου του Πλάτωνα. Ο οποίος εκεί μας δίνει, λιγάκι θα τα φέρω βόλτα με την προηγούμενη σας εκπομπή, με τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα οποία αυτοί οι άνθρωποι όντως περνάγανε αυτά τα στάδια. Όπως ο Πυθαγόρας μπορούσε σε 4 συγχρόνους σημεία να βρίσκεται, δείχνοντας ακριβώς τι συμβαίνει έξω από το κορμί επέκεινα, μας. Στο επέκεινα που λένε. Ακριβώς. Μπράβο. Τώρα, εκεί πέρα, θέλετε να πείτε, συνείδηση, θέλουμε να το πούμε εγώ, το εγώ μας, θέλω να το πούμε το μυαλό μας ή οτιδήποτε, εγώ πάντως έχω να πω το εξής. Δεν με άλλαξε ως προς τον καλύτερο, με άλλαξε ως προς την ηρεμία. Πλέον τώρα, δεν έχω να φοβηθώ, θα το πω διαφορετικά, αυτό που είπε και ο Σοκράτης και ο Ρήγας ο Βελιστηλής. Θα πάρετε τον κορπί. Το μυαλό μου το πιστεύω. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Δεν τον προκαλώ όμως. Προσέχω. Αποκτήσατε δηλαδή μια άλλη στάση ζωής απέναντι στο τέλος, στο θάνατο. Ακριβώς. Και σε όλα αυτά τα πράγματα. Απέναντι στους ανθρώπους. Πλέον όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Είτε λέγεται, ξέρω εγώ, αείμνησος ο Ωνάσης, που είχε λεφτά, είτε είναι ο Σκουπιδιάρης ή ο Ζητιάνος της γωνίας. Αυτό σημαίνει γιατί όταν έφτασα εγώ σε αυτό το σημείο, είδα ότι πλέον υπάρχει ισότητα μεταξύ όλων και μέσα από το μύθο του Πλάτωνα της Ιρούς λέει ότι φεύγοντας από εδώ, ανεβαίνοντας επάνω, πάμε στους Κριτές. Εκεί πάω σε αυτό που είπε ο Πάτερ, ότι πάμε και στα δύσκολα. Εκεί πλέον αρχίζει η κρίση. Αν η κρίση ότι έκανες καλά πράγματα, δηλαδή πιστεύω ότι εδώ είναι η κόλαση και είναι ο παράδεισος. Αν κάνεις καλά πράγματα, σε προχωράνε προς το θείο. Κατά. Και το θείο σε ανταμείβει. Καθίστε. Αλλιώς αρχίζεις, αν έχεις κάνει μέτρια, ξαναγυρνάς. Καθίστε και θα συνεχίσουμε. Θρησκείες βάλετε και τον χριστιανισμό. Είπατε θρησκείες. Ναι, ναι. Μέσα, κοιτάξτε να δείτε. Όλοι είναι ισμός. Είτε βουδισμός, είτε ουδαϊσμός, είτε χριστιανισμός, είτε καθολικισμός. Όλα είναι αυτά. Τέλειο. Μην εμπλέκεστε όμως τώρα σε μια αντιπαράθεση. Όλοι έχετε το καλό. Έχετε το καλό και το κακό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφήτες και Θεό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην φύγουμε από το θέμα μας, διότι έχουμε και πολύ χρόνο. Μια τεχνική ερώτηση. Πολύ ουσιαστική. Μια τεχνική ερώτηση. Από την ώρα που ακούσατε τον Κρότο μέχρι ξανά που είχατε συνείδηση του περιβάλλοντος, κατά την εκτίμησή σας, πόσο κράτησε? Δεν ξέρω, σας είπα. Το εγώ μια ώρα, δύο. Θα σας πω το εξής. Αν πούμε ότι ένα κορμί στέκεται όρθιο και πέφτοντας κάνει 5, 10 δευτερόλεπτα, 20, εγώ πάντως ξύπνησα, το πω έτσι, ή επανήλθα την ώρα που προσγειωνόμουν στο. Όχι στο νοσοκομείο. Όχι, μετά είχα ένα γαρίφαλο εδώ πέρα, ανοιχτό κλπ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σας δείξουμε από αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση των επιστημόνων που θα μας δώσουν εξηγήσεις και θα μας απαντήσουν σε πολλά ερωτηματικά που ήδη υπάρχουν μπροστά μας.
Απόψε στην εκπομπή όμως για τις επιθανάτιες εμπειρίες θα συζητήσουμε και για μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά σε αυτό το κρίσιμο στάδιο μεταξύ ζωής και θανάτου. Όπως είναι στο βίντεο που ακολουθεί η κυρία Γεωργοπούλου. Μας εξηγεί τα συναισθήματα που ένιωσε εκείνη την ώρα, τι είδε, αλλά και για την παιδική φωνή που την επανέφερε στη ζωή. Ήμουν στα 18 μου χρόνια που γέννησα το πρώτο μου παιδί. Μετά από κάποιο πρόβλημα που είχα γυναικολογικό, χρειάστηκε να κάνω δύο ενέσεις. Τις οποίες βέβαια μου τις έδωσε ο γιατρός. Μόλις έκανα τις ενέσεις, μετά από 2-3 λεπτά αισθάνθηκα να χάνομαι, να πεθαίνω. Το είπα στον σύζυγό μου και από την τραπεζαρία πήγα και ξάπλωσα. Ούτε καν πρόλαβα να ξαπλώσω στο κρεβάτι. Βρέθηκα στο ταβάνι, ένιωσα πάρα πολύ ήρεμη. Έβλεπα τα πάντα κάτω, ήταν ο άντρας μου, ο κουνιάδος μου, η συνυφάδα μου και το μικρό το κοριτσάκι τους που είχα βαφτίσει. Έβλεπα και το σώμα μου που ήταν στο κρεβάτι. Άκουγα, αλλά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα κανέναν να πω, ούτε το μωρό μου. Ξαφνικά βλέπω τον κουνιάδο μου να μου παίρνει το σφιγμό, πάντα από το ταβάνι βέβαια, δεν πρόλαβα να φύγω, να πάω ούτε σε... έξω από το σπίτι, δεν βγήκα. Μου παίρνει το σφιγμό και κάνει του σύζυγου μου έτσι. Πέθανε η γυναίκα σου. Τη στιγμή εκείνη πετάει ο άντρας μου το μωρό που το κράταγε στα χέρια του, εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάπως περίεργα. Η μικρούλα της συνυφάδας μου, η κόρη, που είχα βαφτίσει κιόλας, ζήταγε το σταυρό της συνυφάδας μου. Και της λέει, κάτσε φρόνημα, ενώ σου δεν μπορεί. Αυτό επέμενε. Και της βάζει τη φωνή η συνυφάδα μου, της λέει, κάτσε φρόνημα, θα σε δείρω. Εκείνη τη στιγμή αυτό επέμενε και φώναξε και με τη φωνή κάπως ένιωσα περίεργα. Κάνω την κίνηση έτσι στο χέρι μου και αυτό το είδα και ένιωσα ένα περίεργο πράγμα, έφυγα από το ταβάνι και ένιωσα πάλι να μπαίνω στο σώμα μου. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω πώς συνέβη και τι έγινε. Του λέω ο κουνιάδος μου, το άντρα μου αρχίζει να ζεσταίνεται και να έχει παλμούς σιγανούς. Και με παίρνει και με πάνε στο γυναικολόγο που μου είχε δώσει τις ενέσεις να κάνω. Με βάζει μέσα στο γιατρείο και μου κάνει δύο ενέσεις μαζί. Δεν ξέρω τώρα τι θα αναφέρει στο αντίδοτο του φαρμάκου που ήδη είχα κάνει, δεν ξέρω. Και μετά από κάποια ώρα συνήλθα. Όταν συνήλθα, είπε ο γιατρός στον σύζυγό μου, την έφερε σου λέει πεθαμένη. Αυτή ήταν η ιστορία που έζησα στα 18 χρόνια. Εσείς πώς νιώθατε όταν είχατε φύγει από το σώμα σας? Ένιωθα πάρα πολύ ήρεμη και γαλήνια. Δηλαδή ένιωθα σαν ένα πουλί που πετάει. Στεκόμουν στο ταβάνι. Βέβαια ηρεμία. Αυτό είναι το μόνο από όλο αυτό που έζησα που μου έχει μείνει έντονα. Πάρα πολύ ήρεμα. Λοιπόν, ακούτε αυτές τις εμπειρίες, τα βιώματα που έχουν κάποιοι άνθρωποι, για να καταλάβουμε και να δούμε και να τους ακούσουμε τι ζούνε, τι νιώθουν, τι βλέπουν και να δούμε εάν αυτό όλο είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου εκείνες τις τελευταίες στιγμές, λίγο πριν το θάνατο, ή αν είναι ο πρόλογος για ένα άλλο στάδιο. Το αν είναι πρόλογος για ένα άλλο στάδιο που σημαίνει προθάλαμος για μια άλλη ζωή, δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Κανείς. Θεολογικά μπορεί να απαντηθεί. Αλλά μιλάμε τώρα για αποδεικτικά στοιχεία. Είμαι διαβαλιζόμενος. Μιλάμε για πιο πραγματικά πράγματα, πιο ρεαλιστικά. Αφήστε με να μιλήσω. Ωραία, θα σας αφήσω. Γιατί το ερώτημα όλων μας προφανώς. Μέχρι στιγμής δεν έχει τίποτα αγγίξει. Ναι. Όλα κινούνται ενδοκοσμίως υπαρχούς της ζωής. Θα μπορούσε και η κυρία που είναι ψυχαναλήτρια να μας πει με την ύπνωση να δούμε τις προενδυριακές μας ζωές. Δεν έχετε μικρόφωνο όμως τώρα. Λοιπόν, δύο λεπτά. Φαντάζομαι ότι το κρίσιμο και βασικό ερώτημα όλων μας είναι εάν φτάνοντας σε αυτό το στάδιο όπου σταματάει η καρδιά, λειτουργεί λίγο ακόμη ο εγκέφαλος, σταματάει και ο εγκέφαλος κάποια στιγμή, λειτουργεί μια συνείδηση και δημιουργεί όλες αυτές τις παραστάσεις, εάν όλα αυτά είναι ο πρόλογος για κάτι άλλο ή αν είναι η τελεία σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που είμαστε. Δηλαδή, και μετά είναι το απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο σκοτάδι. Το θέτουμε σαν ερώτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα πανανθρώπινο
που δεν έχει απαντηθεί και προφανώς δεν θα απαντηθεί από τη σημερινή εκπομπή και από ίσως για πάρα πολλά χρόνια. Ο ιερέας το πέρα γιατί είναι. Δυστυχώς, κύριε Καλαδάκη, δεν έχουν απαντηθεί. Ο ιερέας είναι εδώ για να μας αποκαλύψει την θεολογική διάσταση των πραγμάτων. Είναι όμως η ουσιαστική. Την μεταφυσική. Η ουσιαστική πλευρά είναι. Αλλά εγώ έχω εδώ πέρα τρεις επιστήμονες, οι οποίοι είναι γιατροί ή πυρηνικός φυσικός και μιλάνε απόλυτα ρεαλιστικά. Θα πείτε ό,τι θέλετε. Ένα λεπτό. Για υπαρχούς τη ζωή στο σώμα. Εγώ θα σας βοηθήσω τώρα ως εξής. Να πάμε στο γιατρό. Πάμε στον κύριο νομικό, γιατί έχει γίνει μια σχετική έρευνα όσον αφορά την ενέργεια που εκλείεται από το σώμα του ανθρώπου που μας αφήνει από αυτόν τον κόσμο για τρεις ολόκληρες ημέρες. Ναι. Αν ξεφύγουμε λιγάκι από το βιολογικό θάνατο που είπαμε αρχικά, πώς τον ορίζει σήμερα η ιατρική και πρέπει να τον ορίσει, γιατί τίθεται θέματα νομικά, κληρονομικά πολλές φορές, ποιος πέθανε πρώτος, ποιος δεύτερος, το βασικό θέμα των μεταμοσχεύσεων. Άρα σίγουρα πρέπει να μπουν οι κανόνες που έχει θέσει από το 1968 το Χάρβαρντ, οι οποίοι όμως κανόνες αυτοί αμφισβητούνται αρκετά και πολλές φορές και είναι απόδειξη ότι παρότι φαίνεται το θέμα απλό, δεν είναι ακριβώς πάντα έτσι. Αν πάμε στην πολύ παλιά εποχή από τον Πλάτωνα, θάνατο θεωρεί τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα. Αρχίζουμε λοιπόν να συζητάμε. Από τη στιγμή που όσοι δέχονται την αθανασία της ψυχής είναι αναπόσπαστο μέρος εν ζωή του σώματος, αλλά μετά δεν χάνεται και συνεχίζει να υπάρχει, έχει κάποια μορφή. Αυτή η επισήμανση που έκανα λοιπόν πριν, αυτά είναι όλα σίγουρα εν μέρη θεωρίες, αλλά σίγουρα έχουν αρχίσει να έχουν βάση. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι όλες οι διεργασίες αυτές, οι επιθανάτιες, συμβαίνουν σε ένα χώρο πιθανόν ενεργειακό, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, έξω από τον εγκέφαλο, και εκεί εδράζονται τελικά όλες μας οι μνήμες, η συνείδηση, η ψυχή μας του καθενός, και γι' αυτό δεν καταστρέφονται τις ώρες που ο εγκέφαλος μένει χωρίς αιμάτωση. Και είπαμε, ο εγκέφαλος είναι, όπως έχουμε μια τηλεόραση, λαμβάνει σήματα, τη συντονίζεις και τα εκπέμπει. Mm-hmm. Έτσι και ο εγκέφαλος συντονίζεται πιθανόν με το δικό του ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και τις πληροφορίες και τις εκπέμπει. Έχουν γίνει λοιπόν πειράματα με τη μέθοδο Kirlian, που είναι από πολλούς αμφισβητούμενη, αλλά σήμερα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει πάρει μεγάλη ανάπτυξη. Έχουν γίνει λοιπόν το εξής πείραμα στη Ρωσία. Μέτρησαν σε περίπου 15 άτομα, ακριβώς μετά το θάνατο, το ακριβώς μία, δύο ώρες, τρεις ώρες, όταν κατάφεραν και έπαιρναν το σώμα στο νεκροταφείο, το ρυθμό με τον οποίο αυτό το ενεργειακό πεδίο, που είναι φωτόνια και ηλεκτρόνια το φαινόμενο, κύριε, πώς φεύγει από το σώμα. Mm-hmm. Μέτρησαν λοιπόν και είδαν τα εξής πράγματα, τα οποία αρχίζουν να ταιριάζουν και με θέματα που αναφέρουν θρησκείες και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, η έξοδος αυτή κρατάει από μία έως και πέντε ημέρες. Δηλαδή, παρότι το σώμα βιολογικά έχει πεθάνει, αυτό το ενεργειακό πεδίο εκπέμπεται και είναι καταγεγραμμένο, δεν θέτεται σε αμφισβήτηση. Η μέση χρονολογική διάρκεια της απομάκρυνσης αυτού του πεδίου είναι τρεις μέρες. Αρχίζουν και το συνδέουν λοιπόν με τα τριήμερα, της θρησκείας, το γιατί οι αρχαίοι δεν έθαβαν το σώμα στη γη πριν πιθανόν φύγει αυτή η ενέργεια, παρένθεση, ερωτηματικό, η ψυχή προς το σύμπαν, και δεν χαθεί προφανώς, γιατί η ενέργεια δεν χάνεται. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι ότι ο ρυθμός εξόδου ήταν σαφώς διαφορετικός ανάλογα με τον τρόπο θανάτου. Δηλαδή, είδαν ότι αυτή η έξοδος και το σβήσιμο σε ένα φυσικό θάνατο από αρρώστια, σε ένα μεγάλο άνθρωπο, είναι σχεδόν ομαλός. Κάθε μέρα έσβηνε λίγο-λίγο-λίγο μέχρι να χαθεί. Σε άτομα που είχαν αυτοκτονήσει, οι μεταβολές ημερήσεις ήταν τεράστιες, οι αυξομοιώσεις. Δηλαδή, σαν αυτό που λέμε ψυχή, ήταν σε απόλυτη ταραχή. Άτομα που ήταν από τροχαία, υπήρχαν πάλι μεταβολές, αλλά όχι τόσο έντονες όσο κάτι δραματικό όπως είναι αυτοκτονία. Αυτές οι μελέτες υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένες. Έχετε κάποιες φωτογραφίες από ό,τι με έχουν ενημερώσει? Υπάρχουν, ναι, κάποια διαγράμματα αυτής της εξόδου από τα διάφορα πειράματα από ένα βιβλίο. Για να μας τα εξηγήσετε, γιατί έχει ενδιαφέρον να τα βλέπουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Διότι εδώ πέρα μας είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο γιατρός παρέας μας από πειράματα που έχουν γίνει στη Ρωσία, και οι Ρώσοι ασχολούνται πάρα πολύ με τα θέματα αυτά. Ναι, ναι. Ότι αυτό το ενεργειακό πεδίο που έχουμε όλοι μας, ο κάθε άνθρωπος που αποτελείται από ύλη, είναι προφανές ότι είναι μέσα σε ένα ενεργειακό πεδίο. Αυτό λοιπόν το ενεργειακό πεδίο με το θάνατο δεν χάνεται. Υπάρχει. Και αρχίζει και διαχέεται. Διαχέεται προς το σύμπαν. Είναι αυτό που θα λέγαμε έτσι παραστατικά, βγαίνει η ψυχή μας.
Η ψυχή προφανώς δεν χάνεται. Εάν η ψυχή μπορεί να είναι αυτό το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ας το πούμε έτσι. Οπό. Έτσι, δύο λεφτά. Παπά μου, δεν το ξέρω ότι θα βρεθούμε απέναντι. Αλλά θα ακούσουμε κι εγώ. Αφήστε κάτι. Θα αρχίσετε να εκφράζετε. Καλό. Ας ακούσουμε πρώτα την επιστήμη και μετά πάμε στην θρησκεία. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν κρατάει από ό,τι είπε ο γιατρός παρέας από μία έως πέντε μέρες. Και εκεί πέρα βεβαίως με το κρίσιμο, το πικ στην ιστορία, το τριήμερο. Και εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με τα τριήμερα που έχουμε. Πρέπει να τιμάει η Εκκλησία. Η Εκκλησία που έχει την τελετή, την ανάλογη. Για να δούμε τις φωτογραφίες, τις εικόνες αυτές. Προς τα που είναι. Σηκώστε η κάμερα εκεί πέρα απέναντι είναι. Ότι αυτό το διάγραμμα εδώ είναι ακριβώς ένας θάνατος από φυσικά αίτια. Να σας βοηθήσω λιγάκι. Τώρα πέρασα από μπροστά, το ξέρω. Λοιπόν, να σας βοηθήσω λιγάκι. Πού είναι η κάμερα μας, εκεί. 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 Λοιπόν. Αυτό το διάγραμμα είναι ακριβώς ένα ομαλό διάγραμμα αυτού του σβησίματος, αυτής της ενέργειας σε διάρκεια 66 ώρων που είναι η μελέτη εδώ. Μάλιστα. Έτσι, είναι ομαλό. Είναι ένας φυσικός θάνατος. Ο βίος, δηλαδή, είτε είναι αυτοκτονία, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτός εδώ είναι αυτό από ένα τροχαίο ατύχημα, το οποίο έχει όλες αυτές τις μεταβολές κατά τη διάρκεια των 3-4 ημερών. Αυτό είναι το γράφημα. Που μετράνε τις απομάκρυνσης ενέργειας από το σώμα. Πώς σβήνει με τι μεταβολές. Μάλιστα. Και εδώ έχει την αυτοκτονία, είναι το νούμερο. Συγγνώμη, αυτό. Αυτό. Τα οποία φαίνεται ότι έχει τις πάρα πολύ έντονες μεταβολές. Τι μεταβολές υπάρχουν στην περίπτωση μιας αυτοκτονίας. Δηλαδή περνούσε αγωνία, πιθανόν όλος ο άνθρωπος, ο ψυχισμός του, μεγάλη αγωνία ακριβώς τη στιγμή που έγινε η διακοπή της ζωής. Μάλιστα. Και αυτό μεταφέρεται στο ρυθμό εξόδου της ενέργειας στις πρώτες μέρες αυτές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο το επόμενο. Ορίστε. Να ρωτήσετε. Δώστε να δώσουμε μισό λεπτά και ένα μικρόφωνο. Δώστε ένα μικρόφωνο στον κύριο. Ναι, να κάνουμε μια κουβεντούλα έτσι. Προφανώς θα έχετε ερωτήσεις. Είπατε ότι. Δουλεύει νομίζω. Ακούγεστε. Ωραία. Λοιπόν, είπατε ότι η διάκριση είναι ότι ο ένας είναι από αυτοκτονία και ο άλλος είναι από φυσικό θάνατο. Ναι. Γιατί αποκλείεται το γεγονός από φυσιοκρατική άποψη, μιλάμε. Ναι. Επιστημονικά. Ναι, ναι. Να, τα κύτταρα του εγκεφάλου να προσπαθούν να αναδιαργανωθούν εναγωνίως για να διατηρήσουν την ύπαρξη της ζωής, ενώ τα άλλα έχουν σβήσει, έχουν γυράσει και δεν έχουν αυτή τη δύναμη να αντισταθούν. Και πρέπει κατά ανάγκη να πάμε στην έννοια της ψυχής. Ναι. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια προσθετή. Διότι η έννοια της ψυχής, αυτή που λέμε ότι μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, έκανα και εγώ μια μελέτη σαν όσοι θέλουν να φιλοσοφήσουν λίγο για να ασχοληθούν, στην ουσία το έχουν παραδεχθεί από πριν. Κανένας δέχονται από τους ορισμούς που υπάρχουν, μέσα στους ορισμούς ήδη έχουν παραδεχθεί και προσπαθούν να κάνουν το συλλογισμό ότι υπάρχει. Αυτό είναι καταγραμμένο σε όλους τους ορισμούς. Και όποιος νομίζει, ας πάει να ανατρέξει να το δει. Μάλιστα. Για το ερώτημα που βάζει ο κύριος, από ό,τι κατάλαβα, είναι το αντιληφθήκατε. Το πρώτο δηλαδή, κυρίως ότι μήπως όλα αυτά είναι οι διεργασίες που γίνονται στον εγκέφαλο τη στιγμή του θανάτου, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι το ένα το τροχαίο, ας πούμε, έγινε το ένα μάλιστα από αυτά που έδειξαν, γιατί είναι και άλλα άτομα που σας έδειξα μερικά χαρακτηριστικά. Έγινε σε τόσα κλάσματα του δευτερολέπτου, μάλιστα στον έναν περιγράφουν ότι το κρανίο σχεδόν δεν βρέθηκε. Mm. Δηλαδή δεν πρόλαβε να υπάρξει αυτή η λογική διεργασία, ότι σκεφτόταν, αγωνιζόταν, ο εγκέφαλος διελήθη σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κι όμως η ενέργεια αυτή έσβηνε κάποιες μέρες με μια συγκεκριμένη μορφολογία. Από τα δάχτυλα την παίρνουν, την καταγράφει. Κάποιος πρέπει να πάρει ο πομπός. Αυτό σας λέω. Ναι. Ότι το σώμα συνεχίζει μετά θάνατον. Το φαινόμενο κίνδυνα είναι μια προκλητή έτσι, εκπομπή φωτονίων από τα άκρα των. Από όλο το σώμα, αλλά το κάνουν τεχνητά όταν βρεθεί σε ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Άρα αυτή η ενέργεια, αυτά τα φωτόνια και τα ηλεκτρόνια υπήρχαν στο σώμα. Το σώμα υπήρχε. Καταγράφονται. Το σώμα υπήρχε. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ο εγκέφαλος δεν επικοινωνεί με τα άκρα γιατί τα βλέπει σαν εξαιτία. Ο εγκέφαλος είχε στο περιβάλλον το περιβάλλον του δεν είναι. Το εγκέφαλος σας λέει το εξής πράγμα. Σας λέει για να το ξεκαθαρίσουμε. Κόπηκε το κεφάλι. Αφήστε να ολοκληρώσω και μετά μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί εγώ το άκουσα προσεκτικά και ήταν πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Διότι μιλάμε για καταστροφή του εγκεφάλου. Εγώ δεν το είπατε στο πρώτο μέρος, το δέχομαι όμως και είναι σωστό. Όμως λέω, ο εγκέφαλος συνδέεται με όλα τα όργανα για να κατευθύνει την όλη την ουσία της ζωής. Έτσι δεν είναι. Να την κοντρολάρει, να την αναπτύξει, μπλα μπλα μπλα. Γιατί και αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν αυτό το ενεργειακό πεδίο, να εναγωνίως να πρέπει να βρουν
τον εγκέφαλο και να μην τον βρίσκουν. Γιατί δηλαδή πρέπει να μιλάμε για ψυχή εδώ πέρα? Είναι φυσιοκρατικό το φαινόμενο πάλι. Δηλαδή. Και αυτά ενεργειακά διεγείρονται και προσπαθούν να στείλουν μηνύματα και δεν παίρνουν. Απλά διαφωνείτε στο πρέπει να δούμε πού θα βάλουμε ότι υπάρχει η συνείδηση. Στα δάχτυλα ή στον εγκέφαλο. Αν θεωρήσουμε ότι η συνείδηση, η συνειδητότητα, οι σκέψεις, οι προσπάθειες υπάρχουν στον εγκέφαλο, αυτό έλειπε κίνδυνο. Δεν μπορεί τα δάχτυλα να σκεφτούν την εγκέφαλο. Όχι, είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό και δύο λεφτά, σας παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω ότι μπλεκόμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Η ενέργεια που μιλάτε εσείς είναι μια ενέργεια που υπάρχει σε όλο μας το σώμα. Απλά από και που εκλείεται και καταγράφεται εύκολα από τα ακροδάχτυλα. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με τον εγκέφαλο. Είναι τεχνικό. Που έχει καταστραφεί, όπως είπαμε κλπ. Είναι μια ενέργεια που είναι το σώμα μας ολόκληρο, που έχει το σώμα μας ολόκληρο, που αρχίζει να φεύγει με το θάνατο και που καταγράφεται με την μέθοδο Κίλιαν. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βίντεο. Στο επόμενο βίντεο για να κουβεντιάσουμε. Μας μιλάει ο Ρέιμοντ Μούντι, είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, κλινικός γιατρός και ψυχίατρος. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που πρώτος πριν 35 χρόνια περίπου μίλησε για τις επιθανάτιες εμπειρίες στην επιστημονική κοινότητα. Προκάλεσε σε άλλο. Από τότε έχει καθιερωθεί ως ηγετική μορφή, όχι μόνο λόγω του ότι έδωσε τον ορισμό της επιθανάτιες εμπειρίες, αλλά και λόγω των πειραμάτων που έκανε, που αποτελούν πηγή έμπνευσης για άλλους ερευνητές αλλά και συναδέλφους του. Το βίντεο που ακολουθεί, μεταξύ άλλων, μας μιλάει για τα 9 στάδια που είναι κοινά σε κάθε επιθανάτη εμπειρία. Να σας πω, πριν δείτε το βίντεο, ότι ο Ρέιμοντ Μούντι είναι ένας παγκόσμιας φήμης επιστήμονας, εν πάση περιπτώσει, διάσημος, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, τον είχε συναντήσει όλοι, γιατί είχε πάρει μια συνέντευξη, και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν τον άκουσα να λέει στη συνέντευξη, την ακούσετε, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν όταν άρχισε να μελετάει τους αρχαίους Ελλήνες συγγραφείς. Και τον Πλάτωνα. Και τον Πλάτωνα. Και εκεί πέρα ανακάλυψε. Και γνωρίζαν πολλά περισσότερα προφανώς, για τα θέματα αυτά. Ναι. Και συγκινήθηκα πολύ, σαν Έλληνας, γιατί είμαι και έχω μια τέτοια ευαισθησία, όταν ο άνθρωπος είπε ότι όλα αυτά τα έχουν πει οι δικοί σας πρόγονοι. Οι αρχαίοι Έλληνες, ο Πλάτωνας και όλοι αυτά. Και εμείς τώρα τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε και ξεκινάμε την έρευνά μας από εκεί που σταμάτησαν εκείνοι. Και μάλιστα λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και είναι για μένα ευλογία Θεού και τιμή ότι είμαι στην Ελλάδα και λέω αυτά τα πράγματα. Για αυτές τις εμπειρίες, τις εξωσωματικές ή τις επιθανάτιες που έχει μελετήσει. Αυτό να ακούσουμε. Έχω απέναντί μου τον άνθρωπο που καθιέρωσε την έρευνα και τον ορισμό του τι είναι μια επιθανάτη εμπειρία. Αυτό που σου προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι όταν ξεκινήσατε το 1960, αφορμή στάθηκε ο Πλάτωνας. Βεβαίως, προτού σπουδάζω ιατρική και γίνω ψυχίατρος, είχα πάρει διδακτορικό στη φιλοσοφία. Και ήμουν μεγάλος θαυμαστής του Πλάτωνα ήδη από την ηλικία των 18 ετών. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στη δημοκρατία του Πλάτωνα, που αποτελεί θεμέλιο της μετέπειτα δυτικής πολιτικής σκέψης, συμπεριλαμβάνεται περιγραφή μιας επιθανάτιας εμπειρίας. Όταν λοιπόν το διάβασα αυτό στον Πλάτωνα, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι το ερώτημα της ζωής μετά θάνατον. Το 1975, μετά την έκδοση του βιβλίου σας «Η ζωή μετά τη ζωή», ξεκινά μία επανάσταση στον κόσμο στην αντιμετώπιση του θέματος επιθανάτιες εμπειρίες. Και εσείς πλέον καθιερώνεστε ως ηγετική μορφή σε αυτό το χώρο. Τι ήταν αυτό το βιβλίο, «Η ζωή μετά τη ζωή»? Αφού διάβασα τη συγκεκριμένη ιστορία που περιγράφει ο Πλάτωνας, τρία χρόνια αργότερα και ενώ σπούδαζα πλέον φιλοσοφία, συνάντησα τον γιατρό Τζον Ρίτσι, που ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Λίγα χρόνια πριν είχε ο ίδιος κάποια εμπειρία που έμοιαζε πολύ με την επιθανάτια εμπειρία για την οποία εγώ είχα διαβάσει την περιγραφή του Πλάτωνα. Έμεινα λοιπόν έκπληκτος όταν ανακάλυψα πως αυτό το σπάνιο φαινόμενο το οποίο γνώριζα μόνο από τα κείμενα της αρχαίας Ελλάδος, το συναντούσα στη σημερινή εποχή να συμβαίνει. And
1970. Αυτές οι περιγραφές στάθηκαν η αφορμή για να μπω στην ιατρική σχολή το 1972. Και αυτό γιατί πλέον θα είχα την υπέροχη ευκαιρία να πάρω συνεντεύξεις από πολλούς ασθενείς που είχαν επιστρέψει από το κρίσιμο σημείο του θανάτου και που είχαν πιθανάτες εμπειρίες. Καθώς εξελίσσεται αυτή η εμπειρία, βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα σε μια φαντασμαγορία. Όταν όμως καλούνται να περιγράψουν ό,τι συμβαίνει εκεί με μια χρονική συνέχεια, τότε λένε ότι ο χρόνος πάβει να ισχύει, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και εσείς, αλλά είναι σαν να συμβαίνουν όλα μέσα σε μια στιγμή. Περνά από μπροστά τους ολόκληρη ζωή τους με κάθε λεπτομέρεια, σαν να μην υπάρχει χρόνος. Και ενώ εξελίσσεται η ανασκόπηση της ζωής τους, νιώθουν ότι τους συνοδεύει κάποια οντότητα η οποία έχει τη μορφή φωτός. Από τους ανθρώπους που πήρα συνεντεύξεις και που ήταν χριστιανοί στο θρήσκευμα, στην πλειοψηφία τους, είπαν πως αναγνώρισαν σε αυτό το φως το Χριστό. Και αυτό γιατί ήταν μια παρουσία απόλυτης αγάπης και συμπόνιας που τους βοήθησε να κάνουν ανασκόπηση της ζωής τους και να δουν όλα αυτά που είχαν κάνει σαν να γίνονταν από ένα διαφορετικό άτομο. Και όταν πια επιστρέφουν, πλέον εμείς είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πώς επηρέασε τη ζωή τους στη συνέχεια αυτή η εμπειρία. Για παράδειγμα, μας λένε ότι και αν ήταν αυτό που κυνηγούσαν προηγουμένως, γνώση, φήμη, δύναμη, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, μετά από αυτή την εμπειρία συνειδητοποιούν πως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι, ενώ είμαστε στη ζωή, είναι να μάθουμε πως να αγαπούμε. Πώς να αγαπούμε τους άλλους, έτσι όπως αγαπούμε τον εαυτό μας. Επιπρόσθετα, μας αναφέρουν πως μετά από αυτή την εμπειρία, ο θάνατος πλέον δεν τους προκαλεί καθόλου φόβο. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη εμπειρία για τους ίδιους αποτελεί πιστήριο ότι αυτό που αποκαλούμε θάνατο είναι απλώς μια μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση. Και φυσικά αυτό ακριβώς μας είπε ο Πλάτωνας 2.500 χρόνια πριν. Το επόμενο Σάββατο στις πύλες του Ανεξήγητου, αν θέλετε να ζήσετε το φαινόμενο της αστρικής προβολής, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-57-07-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-57-07-852 ή στο fax 210-57-07-955. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν δημιουργηθεί καινούργια δεδομένα στην εκπομπή με όλα αυτά που ακούσαμε από τον Ρέιμον Μούντι. Θα μιλήσει ο παπάς της παρέας μας. Αλλά να πάμε προηγουμένως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας ακούσουμε. Κιθαρίστας σας ή ντράμερ? Τι προτιμάτε? Προτιμώ ντράμερ. Έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον παπά μου. Εξομολόγαμε. Εξομολόγαμε, σ' ακούω. Τα θύματα πολλά. Είναι από τους πιο ωραίους παπάδες που έχουμε φιλοξενήσει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένας απλός λαϊκός παπάς. Εμένα αυτοί μου αρέσουν, δεν μου αρέσουν οι άλλοι με τα χρυσάφια και με τα τέτοια. Έχετε εδώ πέρα, εκφράζει απόψεις. Είναι πολύ ωραίος. Σ' ακούμε λοιπόν. Εμένα αυτά δεν με άγγιξαν, γιατί κινούνται όταν η ζωή υπάρχει στο μετέχνιο. Το θέμα είναι να πούμε παραπέρα τι συνέβη όταν πραγματικά έφυγαν για λόγους και ξαναγύρισαν. Μάλιστα. Έχω εδώ πέρα, θα μπορούσα να πω ότι αυτό είναι μια παλιά συνέντευξη και την έχει γράψει ένας Λόγιος Αγιορείτης, ο οποίος τελικά είναι Άγιος Εκκλησίας και ήταν ρήτορας. Ναι. Συνέβη στο Σταυρογύγι της Καλλιγυρικής. Ένας πατέρας, οικογενειάρχης, που πιστεύει, χάνει 4 παιδιά του. Εγώ που είμαι παλιός, παλιά που δίνουν τα φάρμακα, οι οικογένειες χάσανε πολλά παιδιά, συνέχεια. Χάνει το τελευταίο 12 χρόνων. Και φυσικά ο άνθρωπος διαλύεται. Και πάνω εκεί στην απερπισία και τη σύζυγου του, ενώ είναι στο κρεβάτι, χάνεται. Φεύγει, πεθαίνει. Τον ετοιμάζουν και τον κλαίνε. Αυτό είναι γεγονός. Γεγονός. Μάλιστα το βιβλίο αυτό που έχω εδώ πέρα που υπάρχει μέσα, το γράφει ο Ιεράσιμος Μικαλαγιανίτης, ο αγιογράφος, ο υμνογράφος της Εκκλησίας, ναι, είχε πάρει από το Πατριαρχείο Έμπαρο κλπ.
πέθανε το 1991. Αυτός, αυτός που γνώριζε, γνώριζε την Αττική Γλαδιάλωσσα και τη μιλούσε. Την Ελλάδα και τη μιλούσε. Λοιπόν, πεθαίνει, τον κλαίνε. Ο θάνατος συνέβη το απόγευμα. Βραδινές ώρες. Έχουν μαζευτεί πολλοί άνθρωποι, γίνεται στη γειτονιά έτσι, πολύ θόρυβος. Και σιγά σιγά μέσα στη νύχτα αποσύρονται και μένουν ελάχιστοι. Φυσικά η Πενθερά και η σύζυγος και κάποιοι άλλοι. Και ενώ λοιπόν τα πράγματα είναι ήσυχα, έτσι, και μάλιστα κάπως εκεί έχουν, τους έχει πάρει όλος ο ύπνος, ξαφνικά τον να ανασηκώνεται, να τον συζητάει περίεργα, τα χάσανε φυσικά, φωνές κακό, δεν ξέρω τι έγινε, το σκηνικό αλλάζει και δεν μιλούσε. Ούτε ήθελε να φάει, με το ζόρι νερό δίνανε. Τον άφησαν, πλέον είχε επανέλθει η ζωή κανονικά. Και η γυναίκα λοιπόν ξαναγυρίζει τον πόνο της, το μικρό, το τελευταίο παιδί, το κλαίει. Και μάλιστα βλέπει απ' έξω να περνάνε κάποια παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο και θυμάται και πήγαινε και ο δικός ο γιος. Mm. Εκεί ξεσπάει σε κλάματα. Και αμέσως, τότε λοιπόν μιλάει για πρώτη φορά ο πρώην που έφυγε πλέον για 10-12 ώρες κάπου εκεί. Τι κλαίεις αθλία και, και οδύνη ανοητένουσα ή αγνοείς ότι ο Πες, το παιδί δηλαδή, ημών, ούκα πέθανε και απόλωνεν, ως νομίζεις ότι χάθηκε και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, και μέσα από αυτά που τα ξέρεις και αρχίζεις να διηγείται. Μόνο μια φράση θα διαβάσω ως προς τους ουρανούς που πήγε πάνω. Εμφανίστηκε ένας αστραπηφόρος άντρας, τον ονομάζει Φωτεινό Άντρα, άγγελος δηλαδή. Τούτον εγώ ειδών, τούτον ως εγώ ειδών, ευθύς ηλιώθην και ελήθην έλαβον των παρόντων. Τα ξέχασα τα εδώ. Και προς εκείνον όλος ετράπην. Και ουκήθερον όλος αφήσατε. Δηλαδή μαζί του πάντα δεν ήθελα να αποχωριστώ. Με κρατούσε και ύπτατο εις τ' άνω. Ανερχομένων δε ημών εις το ύψος, επτά ή και πλοίους, τούτων ημάς δίλθων ουρανούς. Στην απλή δημοτική, πάτερ. Ενώ μαθήσαμε, εγώ πίστεψα ότι φτάσαμε σε έβδομο ουρανό. Έτσι. Ναι. Και λέει εκεί πέρα πώς ήταν αυτό. Αυτό είναι, άκουσα να σας πω κάτι. Για γάτο αχανές και πολύ το ύψος, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι έγινε. Αυτό είναι, πατέρα μου, αυτό είναι το βίωμά του, το οποίο περιγράφει μετά την επιστροφή του στη ζωή. Θα σας τελειώσω, ναι. Ναι. Και αναφέρει ότι το φως, δεν ήταν φως λέει, αλλά σαν ομίχλη σε σκότη επίμιχτον. Εν πάση τόση, ενώ λέει, ενώ εγώ, αυτά λέει μετά έτσι, με είχαν σαβανώσει εκεί πέρα έτσι, εγώ έβλεπα όλα αυτά. Εν πάση τόση είδε και την μια κατάσταση και την άλλη κατάσταση. Είπε περί παραδείσου ο λόγος και είπε ότι ο παράδεισος ακόμα είναι κενός και η κόλαση είναι κενή. Και αυτό ταυτίζει με την Εκκλησία που πιστεύει ότι μετά θανάτων έχουμε μια μερική κρίση και οι άνθρωποι προγεύονται ή τα μέρη ή τα δε. Αλλά ξεχώρισε τους Αγίους που είναι ξέχωροι και τους οποίους δεν... Άρα μιλάει λοιπόν για μια κρίση. Κάνει και βρίσκει το πεθερό του. Τα τέσσερα παιδιά του, το τελευταίο. Εκεί. Ναι, εκεί λοιπόν χαίρεται, αγαλιά και θέλει να μείνει εκεί πέρα. Αλλά του λέει αυτός ότι εσύ δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου. Πρέπει να γυρίσεις. Πρέπει να γυρίσεις πίσω. Αυτό που λέτε. Μέσα στα αυτά που είδε τα θλιβερά, είδε λέει τις θρησκείες, σαν έθιμη δηλαδή. Αναφέρει για τους Ιουδαίους, τους... Δύο λεφτά. Αυτό που μας περιγράφεται, σαν μια καταγραφή ενός ανθρώπου, ο οποίος πέθανε, έφυγε και μετά από 12 ώρες επιστρέφει στη ζωή. Και όλα αυτά που λέει, τα λένε και άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να φύγουν για 12 ώρες, να φύγουν και για 10 λεφτά. Δηλαδή λένε ότι κάπου πήγανε, κάποιους είδανε, νιώσανε την αγαλίαση. Έχουμε συγκεκριμένα. Έχουμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Ωραία, βάλτε μια τελεία. Τα δυσάρεστα. Διότι θέλω... Σε κάποια στιγμή ξανα... Επιστρέφει. Επιστρέφει. Και ζωντανεύει. Και ζωντανεύει και συνεχίζει να ζει. Οπότε αλλάζει, πάει να κλαίει και αυτός και η σύζυγος. Έτσι, αλλάζει πραγματικά η ζωή τους και γίνεται όντως θρησκευτική πνευματική, εξαιρετική. Πάμε να ακούσουμε μια μαρτυρία. Μια μαρτυρία. Για ακόμα κάτι να πω. Ναι, ορίστε, ακούω.
Εδώ έχω ένα βιβλίο που έχει βγει σε παραπλήρη έκδοση. Κοιτάξτε εδώ. Επιστροφή από την άλλη ζωή. Αυτό έγινε πριν από δεκαετίες στη Ρωσία, σε νοσοκομείο της Ρωσίας, όπου κάποιος έφυγε για 36 ώρες και όταν επέστρεψε, του λέγανε πώς πήγε ο λίθαρχος και μάλιστα το νοσοκομείο δικάστηκε. Επιστημονικά δηλαδή. Και αναφέρει για να πείσει ότι πραγματικά είχε φύγει, ένα από αυτά που είπε, είδε και τα μεν και τα δε, ναι. Και τα καλά και τα κακά, ναι, δηλαδή. Ναι, φοβερά πράγματα που δεν γίνεται σήμερα. Να πω. Και για να πιστεί ο γιατρός που ρωτούσε, μάλιστα ο μικρός γιατρός, γιατί ο μεγάλος είχε πει αφήστε τον να ηρεμήσει. Λέει, εγώ στο νοικοτομείο δεν έχω πάει. Είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Το περιέγραψε. Ναι. Και δεν ήθελε να μπει στο σώμα του, που δεν είναι λόγο, αλλά οι δύο άγγελοι που τον συνόδευαν, και μάλιστα ακούστηκε πάνω οι λέξεις ανέτοιμος, επιστροφή. Μάλιστα. Μετά αυτός πέθανε μοναχός, ακούτε. Μετά αυτός πήγε στο μοναστήρι, πέθανε μοναχός, δεν ξέρω τώρα αν ζει. Μάλιστα. Θέλω να πάμε στο επόμενο βίντεο. Στην κυρία Μπάρκαλα. Είναι η κυρία που διοργάνωσε είναι το συνέδριο. Είναι η δημοσιογράφος που συνέδριο στο συνέδριο. Το λέω αυτό διότι αυτά που θα πει έχουν πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που μας είπε λίγο πριν ο πατέρας. Είναι προφανές ότι έχετε συναντήσει πολλούς ανθρώπους που έχουν ζήσει μια επιθανάτια εμπειρία, όπως για παράδειγμα μετά από κάποιο ατύχημα. Τι σας περιέγραψαν και ποια ήταν τα συναισθήματά τους μετά από αυτή την εμπειρία? Οι άνθρωποι αυτοί που είχαν κάποιο ατύχημα αρχικά βγήκαν από το σώμα τους. Είδαν ένα τούνελ με ένα πολύ λαμπερό φως αγάπης. Για τους ανθρώπους αυτούς η ζωή άλλαξε ριζικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβούνται πια το θάνατο. Επανεξετάζουν την αξία της ζωής, δηλαδή δεν είναι πια τόσο ηλιστές. Αλλάζουν συμπεριφορά και στάση απέναντι στους συνανθρώπους τους και σε γενικές γραμμές είναι πολύ πιο θετικοί. Και αυτή η αλλαγή στην πραγματικότητα έχει μια θεραπευτική σημασία. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η έξοδος από το σώμα είναι μια επινόηση της φαντασίας, ένα κατασκεύασμα του εγκεφάλου που μπορεί να εξηγηθεί από επιστημονικής πλευράς? Όχι. Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι αυτή η κατάσταση δεν ήταν μια ψευδαίσθηση. Δεν προκλήθηκε από έλλειψη οξυγόνου, ούτε ήταν κάποιο κατασκεύασμα του εγκεφάλου. Σήμερα μιλάμε για μια μετεγκατάσταση της συνείδησης. Πάντα πιστεύαμε ότι η συνείδηση βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλο, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Οι επιστήμονες πάντα ξεκινούσαν από το ίδιο σημείο, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα μπορούσε να λειτουργεί σαν παραλήπτης και ότι η συνείδηση θα μπορούσε να βρίσκεται κάπου αλλού. Ο λόγος που κάνω αυτή την ερώτηση είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ζήσει μια επιθανάτια εμπειρία είναι κλινικά νεκροί, δεν έχουν συνείδηση. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις επιθανάτιες εμπειρίες. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κλινικά νεκροί, μπορούσαν να περιγράψουν τέλεια τη σκηνή της αναβίωσής τους. Είδαν, άκουσαν, κατέγραψαν με απόλυτη ακρίβεια ό,τι συνέβη ενώ βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση. Ο γιατρός αναισθησιολόγος Jean-Jacques Charbonnier υποστήριξε ότι μπορεί να επικοινωνεί με ανθρώπους που είναι κλινικά νεκροί. Πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα είδος τηλεπαθητικής επικοινωνίας ανάμεσα σε ένα γιατρό και σε έναν ασθενή που βρίσκεται σε κόμμα? Θα έλεγα ότι είναι απόλυτα εφικτό, γιατί έχουμε κάποιες μαρτυρίες και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε μόνο μια μαρτυρία ενός ατόμου, αλλά υπάρχουν και πολλοί γιατροί που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Σε γενικές γραμμές, η ζωή σας καθώς και οι αντιλήψεις σας άλλαξαν μετά την ενασχόλησή σας με τις επιθανάτιες εμπειρίες? Απόλυτα. Πιστεύω πάνω απ' όλα στην θεραπευτική ιδιότητα αυτών των εμπειριών. Δηλαδή, ο καθηγητής Κενετρίν έχει ήδη σε αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να πω ότι όσοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα αλλάζουν συμπεριφορά με έναν περίεργο τρόπο βέβαια, αλλά αλλάζουν συμπεριφορά και αλλάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη ζωή, τη σχέση τους με τους συνανθρώπους τους και άλλα. Θεωρώ ότι μια τέτοιου είδους εμπειρία είναι ένα δώρο. Το ερώτημα βεβαίως για το τι συμβαίνει μετά ακριβώς από τη στιγμή που κανείς πεθαίνει και περνάει από τον υλικό θάνατο σε μια άλλη διάσταση, σε ένα άλλο περιβάλλον, έρχεται να μας απαντήσει μία μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος λέει πως πέρασε τελικά το κατόπιν του θανάτου και ενδεχομένως βρέθηκε σε ένα χώρο που έμοιαζε είτε με τον Παράδεισο είτε με το μεγαλύτερο σύμπαν που μας Έχει πολύ άμεση σχέση με αυτά που είπε ο πατέρας πριν από λίγο. Ο ιερέας, ακριβώς. Ας το δούμε αυτό. Θυμάμαι το εξής, ότι εκείνη την ημέρα είχα ένα μεγάλο, πάρα πολύ άγχος πάνω στη δουλειά με τις πωλήσεις. Εκείνη την ημέρα φοβερό άγχος και μια υπέρταση, η οποία τελικά το βράδυ κατά τις 2 με 3 ώρα περίπου, με έχει πιάσει σχεδόν από την υπέρταση αιμόπτυση. Ήρθε ο γιος μου,
Με ρώτησε ο Μπατ πώς είσαι, αν είσαι καλά κτλ. Είδα ότι μου έχω αλλάξει το χρώμα, είχα σχεδόν με να νοιάσει. Και ευτυχώς για μας, ευτυχώς για μένα προσωπικά, ήταν το επιμέρευε το κρατικό στην ίδια. Σε 5 λεπτά με πέταξε το παιδί αμέσως. Με την εισαγωγή που έκανα απευθείας, μετράνε την πίεση. Η πίεση ήταν εκείνη τη στιγμή στο 24, αλλά σε κλάσμα λεπτών μπορώ να πω, ανέβηκε στο 34. Φυσικά η επέμβαση των γιατρών ήταν άμεση, μπορώ να πω, επί σε όλο το ιατρικό προσωπικό εκείνης που το έκθετο περιστατικό ήταν εκείνη τη στιγμή που εφημέρευε. Έπεσε πάνω μου με οξυγόνα, με ενδοφλέβειες, ενέσεις, βασπιρικτώσεις, αρκετές μπορώ να πω. Ο γιος μου να είναι καλά, μπορώ να πω, μου γράψει το χέρι μου, μπαμπά, κράτα γερά, εγώ είμαι εδώ, μου είναι σου κουράγιο. Αυτό μου έδωσε μεγάλη δύναμη, μπορώ να πω. Αλλά σε ένα σημείο. Άμεσα είπα να μεταφερθώ μέσα στην ιατρική μονάδα. Στο διάδρομο για να μεταφερθώ στην ιατρική μονάδα, το μόνο θυμάμαι ότι ξεκίνησα την ιατρική μονάδα, να πάω προς την ιατρική μονάδα. Το νοσηλευτικό, αν θέλετε, η νοσηλεία που γίνεται στην ιατρική μονάδα, στην ιατρική, δηλαδή στην καρδιολογική, όπως στο κρατικό, είναι αρκετά μακριά από το νοσοκομείο, είναι έξω από το σχεδόν, μέσα στο νοσοκομείο χώρο, δηλαδή, αλλά είναι λίγο μακριά. Μεσολάβησα περίπου 2-3 λεπτά. Έχασα στήση μου, δεν θυμάμαι τη μεταφορά που μου έκανα. Το μόνο που θυμάμαι είναι το εξής, ότι πριν προχωρήσω να μπω στο διάδρομο της καρδιολογικής και μπαίνοντας στην ιατρική μονάδα μέσα, πριν που είμαι στην ιατρική μονάδα, αισθάνθηκα ένα βήχα, να μπει ένας βήχας. Φυσικά στη διάρκεια αυτή η ζωή μου είχε χαθεί, γιατί αισθάνθηκα να βρίσκομαι κάπου αλλού. Σε ένα άλλο σημείο που ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μα πάρα πολύ όμορφο, δεν έχετε ιδέα. Η αίσθηση που κατάλαβα στη διάρκεια αυτή που έχασα τη ζωή μου ήταν μια αγαλίαση φοβερή. Δηλαδή, ένα πράγμα που δεν περιγράφεται, πιστεύω, με λόγια. Δεν μπορεί να το περιγράψει κανένας. Όταν άνοιξε τα μάτια με το βήχα και είδα ότι επανήλθα, στενοχωρήθηκα. Πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε και μου έκανε χάρη ο Θεός. Μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω άλλη μια φορά πάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω όμως ότι με αυτό το περιστατικό που είδα συγκεκριμένα, ότι η ζωή δεν είναι αυτή, παιδιά. Η ζωή είναι αυτή που έχασα, μάλλον που χάθηκα για μερικά λεπτά και ξαναπανήλθα. Πιστεύω δηλαδή ότι η ζωή δεν είναι αυτή που ζούμε τώρα. Είναι η μετέπειτα ζωή. Στα 2-3 λεπτά που χαθήκατε από τη ζωή, τι ήταν αυτό που είδατε? Είδατε κάτι συγκεκριμένο, είδατε ένα φως, ένα τούνελ, σκοτάδι, τι ήταν αυτό? Για αυτό που είδα δεν ήταν ούτε φως ούτε σκοτάδι. Ήμουν κάπου στο σύμπαν, κάπου βρισκόμουν στο σύμπαν. Ήταν μια εικόνα δηλαδή που δεν μπορώ να την περιγράψω, δεν περιγράφεται. Εκείνο που αισθάνθηκα έτσι ψυχολογικά μπορώ να πω, είναι ότι αισθάνθηκα μια γαλλία σφοβερή. Είχα φύγει από τη ζωή και αισθάνθηκα μια γαλλία σφοβερή. Ο βήχας πιστεύω ξαναέφερε τους παλμούς στην καρδιά και με ξανάφερε στη ζωή. Πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, και γιατί θα έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε και με το πάνελ μας και με τους καλεσμένους μας, γιατί υπάρχουν ερωτήματα καινούργια από ό,τι μαθαίνω, θέλω να πάμε για λίγο πάλι σε αυτό το συνέδριο για να ακούσουμε κάποιες τελευταίες απόψεις και θέσεις και αποκαλύψεις πάρα πολύ σημαντικές για το θέμα που κουβεντιάζουμε απόψε. Μια καθαρή συνείδηση και μια ομοφωνία πολύπλοκων αντιλήψεων κατά τη διάρκεια που κάποιος φαίνεται να είναι κλινικά νεκρός θέτουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η συνείδηση βρίσκεται αποκλειστικά στον εγκέφαλο. Ο Σαμ Πάρνια και ο Πίτερ Φέρνικ έγραψαν ότι τα ευρήματα από τις πολλαπλές έρευνες που έγιναν για τις επιθανάτιες εμπειρίες έδειξαν ότι αυτές επέρχονται όταν το άτομο είναι αναίσθητο. Και αυτό το συμπέρασμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί ενώ ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί όταν το άτομο βρίσκεται σε βαθύ κόμμα, η σύσταση του εγκεφάλου είναι αυτή που επιτρέπει στα άτομα αυτά να έχουν κάποιες προσωπικές εμπειρίες όπως και μνήμες. Πώς μπορούμε να εξετάσουμε μια καθαρή συνείδηση έξω από το σώμα τη στιγμή που το άτομο είναι κλινικά νεκρό, όπως και στην περίπτωση που το εγκεφαλογράφημα είναι επίπεδο? Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι τυφλοί έχουν περιγράψει κάποια περιστατικά κατά τη διάρκεια της εξόδου τους από το σώμα. Οι επιστημονικές έρευνες περιορίζουν τη γνώση μας σε ιατρικό και νευρολογικό επίπεδο όσον αφορά την ανθρώπινη συνείδηση και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη σκέψη και στον εγκέφαλο. Έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με εκείνο το δεξιόλογο του εγκεφάλου και διαπιστώνουμε ότι ο ερεθισμός αυτής της συγκεκριμένης εγκεφαλικής ζώνης μπορεί να προκαλέσει εξόδους από το σώμα. Αυτές όμως οι έξοδοι από το σώμα, όπως τονίζουν και πολλοί γιατροί,
Αυτές οι έξοδες από το σώμα θεωρούνται ψευδαισθήσεις. Θεωρούν ότι οι έξοδοι από το σώμα είναι χημικά φαινόμενα, εγκεφαλοενεργειακές διαγέρσεις. Διαπίστωσαν επίσης ότι το ίδιο συμβαίνει και σε αυτούς που έχουν πρόβλημα με το οξυγόνο τους. Βγαίνουν και αυτοί από το σώμα τους. Και έτσι είπαν ότι βρήκαν την απάντηση για τις επιθανάτιες εμπειρίες. Οφείλονται σε κάποιες μεταβολές που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, με το οξυγόνο, με το αναπνευστικό. Αλλά δεν είναι ψευδαισθήσεις. Οι άνθρωποι στην πραγματικότητα βγήκαν από το σώμα τους. Δεν γνωρίζουν το πώς. Εάν κάποιος είναι επιστήμονας, δεν ξέρει το πώς. Εάν κάποιος είναι φιλόσοφος, θεωρεί ότι πρόκειται για αστρική προβολή. Εάν κάποιος πιστεύει έντονα στον Θεό, λέει ότι είναι η ψυχή που βγαίνει από το σώμα. Άνθρωποι που έχουν βγει από το σώμα τους, ενώ είναι σε κόμμα, που σχεδόν έχουν πεθάνει και έβλεπαν τι γινόταν στην αίθουσα αναμονής, δεν έβλεπαν με τα μάτια τους, αλλά με μια άλλη διάσταση. Και εγώ ο ίδιος δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω. Πραγματικά σοκάρει. Αλλά αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν έχουμε παρά να ακούσουμε. Γιατί να πούμε ότι είναι μυθομανείς ή σχιζοφρενείς αυτοί οι άνθρωποι? Υπήρξαν πολλοί που είπαν ότι οι άνθρωποι που έχουν επιθανάτες εμπειρίες είναι σχιζοφρενείς. Αυτό δεν ισχύει, γιατί ξέρουμε ότι η σχιζοφρένεια δεν έχει να κάνει με τέτοιου είδους αρρώστια. Ο σχιζοφρενής είναι αυτός που έχει παρανοϊκές τάσεις και μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Άρα η σχιζοφρένεια δεν έχει καμία σχέση με τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων. Και ούτε πρόκειται για μυθομανία. Δεν μπορεί να υπάρχουν 60.000 μυθομανείς σε αυτή τη ζωή που ενώ δεν γνωρίζονται μεταξύ τους περιγράφουν το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Και η άποψη δική μου είναι ότι όντως τα άτομα αυτά βγαίνουν από το σώμα τους για να μπορέσουν να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει αλλού και το οποίο γίνεται γνωστό σε εμάς στη συνέχεια, γιατί μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέει ο γιατρός που λίγο πριν ακούσατε. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από το σώμα τους. Τι θα πει βγαίνουν από το σώμα μου, γιατρέ? Ναι, αυτό είναι προφανώς μια άλλη διάσταση, έτσι δεν είναι, δεν βγαίνουνε. Προφανώς ναι. Βλέπουν, όχι με τα μάτια τα φυσικά, που είναι ναι. Στο σώμα που είναι κάτω. Βλέπουν έτσι. Με τη συνείδηση που λέγαμε λίγο βλέπουν πριν. Βλέπουν τη συνείδηση. Με ναι. τη διαφορετική ακριβώς. Αυτή συνείδηση. Αυτό το πιθανό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ακριβώς, mm-hmm. Το οποίο μέσα εμπεριέχει όλο τον ψυχισμό, τη συνείδηση, την οντότητα που mm-hmm, έχει mm-hmm, αυτός mm-hmm, ο άνθρωπος. Την ψυχή. Και βλέπουμε αυτό. Την ψυχή. Ακριβώς. Την ψυχή που είναι έδρα της συνειδήσεως. Επειδή πριν είπα την ψυχή στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και υπήρξε διαταραχή. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βαφτίσουμε ψυχή αυτό. Ναι, με ερωτηματικό πάντα, χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί κάτι. Μας αλλά... βολεύει να πούμε ψυχή. Ναι. Δίνουμε μια συγκεκριμένη ταμπέλα. Ταυτίζεται ναι. Με το εγώ. Έτσι. Μήπως είναι μια συνείδηση. Κύριε Κουντούρη, βοηθήστε μας λιγάκι στην προσέγγιση αυτή. Ο γιατρός το είπε ξεκάθαρα. Ο ερεθισμός του δεξιού ημισφαιρίου φέρνει αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά που πιθανολογούμε σήμερα έχουν αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί η πλατωνική θεωρία, δηλαδή ότι βγαίνει το σώμα και πηγαίνει κάπου αλλού σε έναν ιδιατό κόσμο, mm-hmm. Με το παράδειγμα της σπηλιάς του Πλάτωνα. Αλλά ξέρουμε σήμερα ότι αν ερεθίσουμε την τοξοειδή έλικα του δεξιού ημισφαιρίου, ένα συγκεκριμένο χώρο στον εγκέφαλο, και δεν συντονιστούν τα δύο ημισφαίρια, τότε έρχεται μία εικόνα πραγματική, μία φανταστική. Συμπίπτουν στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου, ο βιορυθμός τα συντονίζει σε μία εικόνα και έχουμε το δυσδιάστατο, αυτό το διεισμό. Αυτό βέβαια μπορούμε και το προκαλούμε και με δικά μας μέσα, το χρησιμοποιούμε στις θεραπείες, κυρίως στο Πάρκινσον και στη σκλήρυνση κατά πλάκας, προκειμένου με τη μέθοδο του biofeedback, της βιανάδρασης, να μάθουμε τον ασθενή να περπατάει. Και έχουμε αυτά τα γυαλιά, όπου από το δεξί μέρος ερεθίζουμε τον αριστερό εγκέφαλο και από το αριστερό το δεξί, και δίνουμε μια απατηλή εικόνα, η οποία ερχόμενη στο κέντρο το οπτικό, βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει κάτι που δεν αισθάνεται. Για μένα είναι ξεκάθαρο και το είπε. Άρα υπάρχει αυτό το γεγονός ότι του βγαίνει από το σώμα μου. Βεβαίως. Υπάρχει η συνείδηση ότι βγαίνει από το σώμα. Θέλω να πω. Είχαν γίνει μεγάλες ενστάσεις γι' αυτό. Υπήρχαν οι λεγόμενες συναισθητικές ψυχώσεις, ή υπήρχε αυτό που έλεγε η τηλεπάθεια με το λεγόμενο κόμμα Βεγγίλε, το άγρυπνο κόμμα. Όταν κάποια στιγμή το στέλεχος του εγκεφάλου αδρανοποιηθεί, ο ασθενής έχει απόλυτη συνείδηση, μένει με τα μάτια καρφωμένα, επικοινωνεί, καταλαβαίνει,
αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει. Αυτό είναι και το μυστικό για κάποιους που επανέρχονται μετά από χρόνια από το κόμμα. Ο εγκέφαλος για να βοηθήσει παράγει αυξημένες ενδορφίνες για να αντέξει το στρες και έτσι εξηγούνται όλα αυτά. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, μπορούσαμε όμως να πούμε ότι... Κύριε Κοιτάξτε, θα σας έρχομαι τώρα με το εξής ερώτημα. Εσείς σαν ψυχολόγος έχετε κουβεντιάσει με ανθρώπους οι οποίοι περάσαν από τέτοιες εμπειρίες και άρα τι κουβαλάνε μέσα τους? Ναι. Μπορώ να πω και τις δικές μου και με άλλους, γιατί το έψαξα λίγο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει σε άτομα που έχουν κάποιες ειδικές ψυχικές δυνάμεις. Δηλαδή, για να έχεις αυτή τη συνείδηση, πρέπει να έχεις κάποιες ευαισθησίες, οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα, η στάση όλων άλλαξε μετά από αυτό. Συνήθως προς το καλύτερο. Γίνανε πιο δοτικοί στους γύρω. Είναι κάτι που το διαπιστώνετε και από την προσωπική σας εμπειρία. Εσείς πώς αλλάξατε? Δηλαδή, πάντα ήμουνα δοτική, αλλά έγινα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, σε σημείο να πάω να γίνω θελόντριο του Ελληνικού Ρουδρού Σταυρού, ας πούμε. Αυτομάτως, ακόμα και όταν είμαι, το διαπίστωσα όταν είμαι και σε πολύ μεγάλο προβληματισμό, δηλαδή έχω δικά μου προβλήματα, το μυαλό μου όμως δουλεύει να βοηθήσω τον άλλον στο πρόβλημά του. Δουλεύει ανεξάρτητα. Είναι πιο δοτικός άνθρωπος. Ναι, ένα αυτό. Οργανικά έγινα πολύ πιο ανθεκτική. Ανθεκτική. Πολύ πιο ανθεκτική. Αρρώστανα πολύ περισσότερο πριν. Δεν φοβόμουν και πριν το θάνατο, αλλά τώρα δεν φοβάμαι καθόλου. Ούτε να μιλάω για το θάνατο, ούτε να αγγίζω ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Μάλιστα. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα το ακούμε από όλους σχεδόν που έχουν περάσει από τις εμπειρίες. Ότι δεν φοβούνται πια το θάνατο. Και επίσης, με διαφορετικό μάτι αυτή την ιστορία. Και πολλές φορές μου λένε, μα μην μιλάς συνέχεια. Μια απάντηση. Ένα λεπτό. Θα δώσετε μια απάντηση μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:30 ακριβώς. Έχουμε ακόμη 2 βίντεο να σας παίξουμε και όχι άλλα. Για να έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε και με τους καλεσμένους που θέλουν να κάνουν κάποια ερωτήματα και να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις. Πολλά και να βίντεο. Κλείσουν και οι αυτές. Ναι, αλλά αυτό έχει σημασία, διότι αυτό το συνέδριο δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζεται στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, ολοκληρώστε εσείς, παρακαλώ πολύ, κυρία Νομικού. Νικητάκου. Λοιπόν, επίσης έγινα πολύ πιο ψύχρεμη. Κυρία Νικητάκου. Ναι. Έγινα πολύ πιο ψύχρεμη. Ναι. Δεν πανικοβάλλομαι μετά από αυτό. Δεν πανικοβάλλομαι καθόλου. Και απέκτησα περισσότερη πίστη. Δηλαδή είπα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Κάποιος ξέρει καλύτερα από εμάς τι πρόκειται να γίνει. Και έτσι δεν ανησυχώ. Ναι, αλλά εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό, βέβαια, να έχεις υπόψη σας. Διότι αυτή αυτό δεν σημαίνει δεν αγωνίζομαι. Αυτή η μυρολατρεία, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει και κάποιος το κανονίζει. Προσπαθώ, αφαιρεί ενέργεια για αυτό. Αντιμετωπίζω, αλλά αγωνίζομαι κιόλας. Μάλιστα. Ορίστε, ένα αίτημα της Εκκλησίας, μια ευχή είναι τα τέλη μας χριστιανικά. Έχω ζήσει μια φοβερή εμπειρία που με έχει συγκλονίσει. Ένας λοιπόν από τη ζωή έφευγε σε μεγάλη ηλικία, αλλά δεν έφευγε. Η ψυχή δεν έφευγε. Δεν έφευγε με τίποτα. Έβλεπε, άκουγε θόρυβους κλπ. Και ήταν ένοχος για πολλά στη ζωή του. Με την Εκκλησία δεν είχε σχέση. Και εγώ τον είδα κάποιες ώρες εκεί πέρα και τρόμαξα, συγκλονίστηκα. Έτσι λοιπόν τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμεθα και μάλιστα εδώ πέρα έχω κάτι από τον Κόντογλου. Μετά. Από τον Κόντογλου. Μετά. Ένα το. Μετά. Πάμε στα επόμενα δύο. Το επόμενο θέμα είναι το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Ρέιμοντ Μούντι. Μας εξηγεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που όχι μόνο συνέλαβαν, αλλά και ερμήνευσαν, εξήγησαν το θέμα των επιθανάτων εμπειριών. Στο τέλος της συνέντευξης εκφράζει και κάποια συναισθήματα για την Ελλάδα, αλλά και τι ευελπιστεί ο ίδιος ότι η επιστήμη θα κάνει σε ό,τι αφορά τις επιθανάτες εμπειρίες. Τι θα απαντούσατε σε κάποιον αν σας έλεγε ότι η πιθανάτη εμπειρία, όπως την περιγράφετε εσείς, με το πλούσιο φως, την απόλυτη ηρεμία, την αγαλίαση που νιώθει ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτα από αυτά. Και ότι απλώς είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η θέση μου δεν είναι μόνο ως γιατρού που έχω μελετήσει τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου και ως ψυχιάτρου μελετώντας την νευρολογία, αλλά και από την προοπτική της φιλοσοφίας. Πιστεύω λοιπόν ότι οι άνθρωποι σαν ορθολογικά όντα που είμαστε,
Το πιο συνετό που έχουμε να κάνουμε είναι απλώς να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο συμπαντική συνείδηση συνδέεται με την ηλική απόσταση του σώματός μας και του εγκέφαλού μας. Γεγονός είναι πως απλώς δεν ξέρουμε. Αυτό το ερώτημα αιωρείται από την εποχή του Πυθαγόρα. Μετά από 30 χρόνια έρευνας, μετά από πάρα πολλά πειράματα σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταθάνατον ζωή. Σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει εσείς, τόσο προσωπικά, αλλά και σε ποια επιστημονικά συμπεράσματα έχετε φτάσει? I will say this, that I am no longer afraid of death. Θα σας πω αυτό. Πλέον δεν φοβάμαι το θάνατο. Πάντως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο εξής. As a professor of logic and philosophy, κατά την άποψή μου, ως καθηγητής της λογικής και της φιλοσοφίας και επίσης ως κλινικός ιατρός και ψυχίατρος, αν προσπαθήσουμε σε αυτή τη φάση να πούμε ότι αυτές οι εμπειρίες αποτελούν επιστημονικές αποδείξεις για την ύπαρξη της μεταθανάτιας ζωής, τότε δεν θα είμαστε σωστοί. Πριν η επιστήμη θέσει το ερώτημα της ζωής μετά το θάνατο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια φιλοσοφική ή γενικότερη κίνηση. Και αυτό γιατί η επιστήμη δεν είναι ακόμα έτοιμη να συζητήσει το πιο σημαντικό ερώτημα. Αν δηλαδή επιβιώνουμε και μετά το φυσικό θάνατο του σώματός μας. Τι προσδοκείτε για αυτό, τι ελπίζετε? Δηλαδή τι θα θέλατε η επιστήμη να κάνει στο μέλλον σε ό,τι αφορά τις επιθανάτες εμπειρίες? Σε αρκετά θέματα οι απόψεις μου είναι πολύ συντηρητικές. Κάθε μαθητής του Πλάτωνα μαθαίνει να βρίσκει εξηγήσεις με πολύ προσοχή και να μην βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. And I feel prepared to make a prediction that in fact we are going to soon. Προβλέπω πως σύντομα θα κάνουμε ένα χειροπιαστό βήμα μπροστά, που σίγουρα ναι μεν δεν θα αποτελεί ορθολογική ή επιστημονική απόδειξη της ύπαρξης της μεταθανάτιας ζωής, αλλά θα αποτελεί σημαντικό γεγονός. Το βήμα αυτό δεν θα γίνει από την πλευρά της επιστήμης, αλλά τον τομέα που μας δίδαξαν ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Ανεξιμένης, ο Πυθαγόρας, ο Παρμενίδης, ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης. Parmenides and Plato and Socrates, they started the field of philosophy. Αυτοί ήταν που ξεκίνησαν τον τομέα της φιλοσοφίας και από εκεί θα έρθει και η πρόοδος. Δεν θα είναι επιστημονική πρόοδος, αλλά γενικότερη πρόοδος που θα μας διδάξει πώς να μελετούμε το ερώτημα της μεταθανάτιας ζωής με καλύτερη και πιο λογική αντίληψη. I would just like to say to the people of Greece, thank you for all of your wonderful contributions to the West. Θα ήθελα να πω στους Έλληνες ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη συνεισφορά σας στο δυτικό κόσμο. Στην Αμερική σήμερα έχουμε τη δημοκρατία και το σύστημα της ορθολογικής γνώσης χάρη σε εσάς που το ξεκινήσατε εδώ πριν από 2.500 χρόνια. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, θέλω να εκφράζω την εκτίμησή μου στον υπέροχο πολιτισμό σας και στην ιστορία σας. Από τότε που ήμουν 18 χρονών μελετώ εντατικά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Συνεπώς, είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε να παραχωρήσω συνέντευξη πάνω σε αυτό το θέμα, στο μέρος όπου ξεκίνησε η ορθολογική αναζήτηση και που τέθηκε για πρώτη φορά αυτό το σημαντικό ερώτημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς φαίνεται ότι οι πιθανότητες εμπειρίες δεν είναι πάντα ρόδινες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θετικές συνέπειες μετά από μια πιθανότητα εμπειρία ή αρνητικές. Αυτό βεβαίως εξαρτάται πολλές φορές και από την φύση του χαρακτήρα τους, δηλαδή τι ψυχολογικό προφίλ έχει ο καθένας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει σε έναν άνθρωπο και πώς ακριβώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του. Αυτό είναι το τελευταίο μας βίντεο. Αμέσως μετά θα έχουμε κουβέντα και από την πλευρά αυτή και από την πλευρά αυτή για να κλείσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. La réalité de ce qu'ils vivent, car malgré tout, les expérienceurs ressortent en général fortement perturbés, fragilisés par l'expérience. Είναι γεγονός ότι αυτοί που ζουν μια επιθανάτια εμπειρία αισθάνονται έντονα χαμένοι και εύθραστοι εξαιτίας αυτής τους της εμπειρίας. Η επιθανάτια εμπειρία αποτελεί ένα κομβικό σημείο. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά.
Και αυτή η μετάβαση βιώνεται περισσότερο ή λιγότερο έντονα, ανάλογα με την προσωπικότητα του ατόμου και με το ψυχολογικό του προφίλ. Και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να δούμε ότι αυτές οι εμπειρίες είναι τραυματικές, στην περίπτωση που το άτομο δεν καταφέρνει να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής του μετά από αυτή την εμπειρία. Και αυτό γιατί οι επιθανάτιες εμπειρίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξία μας, την πίστη μας, την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο, την πραγματικότητα, τη ζωή, το θάνατο και υπάρχει ένα πολιτιστικό πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν να είναι τελείως μόνοι. Και γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι είναι σχεδόν αδύνατο να μοιραστούν αυτά που έζησαν με το σώμα των γιατρών, με τους ψυχιάτρους, καθώς και με την Εκκλησία. Και επειδή όλοι τους κοιτάνε και τους αντιμετωπίζουν κάπως περίεργα, καταλήγουν να κλείνονται στον εαυτό τους. Όποια και αν είναι η άποψή μας για τις επιθανάτιες εμπειρίες, γιατί δεν έχουμε κάποια απάντηση για το τι ακριβώς είναι, μπορούμε να συνδέσουμε την επίδρασή τους με τη ζωή ενός ανθρώπου. Η επιθανάτια εμπειρία μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα σημαντικά κλειδιά για να ξεκινήσει κάποιος την προσωπική του προσπάθεια. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να προσφέρουμε στο κέντρο ερευνών ΟΕΣΥΣ είναι μία επαναφορά των στοιχείων με μία θεραπευτική παράμετρο. Σκοπός μας να καταφέρουμε να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι εμπειρίες που έζησαν τα άτομα αποτελούν ένα σημείο έναρξης μίας έρευνας που πάνω απ' όλα πρέπει να είναι προσωπική. Είναι προφανές ότι αυτή η έρευνα μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά μπορεί να γίνει και σε ένα πιο υπαρξιακό και πνευματικό επίπεδο, με την ευρία έννοια του όρου φυσικά. Κατά συνέπεια, το τελικό μου συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει πραγματικά μια θεραπευτική δύναμη σε επιθανάτιες εμπειρίες, αλλά η μεταμόρφωση του ατόμου αντίθετα είναι εθελοντική και δεν του επιβάλλεται. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε το υλικό που έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Αυτά ήταν τα βίντεο. Να πάμε λιγάκι από την πλευρά αυτή. Βλέπω ότι υπάρχουν χέρια υψωμένα και θέλετε πάρα πολλά πράγματα να πείτε με τη σειρά ένας-ένας. Πρώτα αυτοί που δεν μιλήσανε. Ορίστε εσείς. Χαίρετε. Χαίρετε. Να σηκωθείτε λίγο όρθιος, να σας βλέπει ο κόσμος, γιατί σας βλέπουν έτσι. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς λέγεστε? Κωνσταντίνος. Με τι ασχολείστε, Κωνσταντίνε μου? Ιδιωτικός υπάλληλος. Ωραία, ακούω. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχω σημειώσει. Ναι. Η πρώτη αφορά το βιολόγο. Υποθετικά θα μπορούσαμε να νεκρώσουμε κάποιον άνθρωπο, να νεκρωθεί κάποιος άνθρωπος για κάποια 5 λεπτά, πιστεύω ίσως, και να ξαναεπανέλθει στη ζωή. Mm-hmm. Να προκαλέσουμε δηλαδή, ένα τεχνητό θάνατο, θέλετε να πείτε. Ναι, και να με επανέλθει. Να είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη, ένας Αφρικανός, ένας Κινέζος, ένας Βουδιστής. Ορίστε, τι θέλει να πείτε? Τι θα δει ο καθένας? Τι ανάλογα με καθένας. Την εθνικότητα δηλαδή, αν επηρεάζει, ναι, η εθνικότητα. Επειδή έχω διαβάσει... Με συγχωρείτε, να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα. Η Κωνσταντίνος, μου είπατε. Ναι. Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος βάζει το εξής ερώτημα που φαντάζομαι ότι εκεί αποσκοπεί. Ναι. Δηλαδή, έχει σημασία το να είσαι Κινέζος, Ινδιάνος ή Αφρικανός, ανάλογα με αυτά που θα δεις? Επειδή οι εργασίες αυτές, από ό,τι είδατε, είναι στα πρώτα στάδια που αρχίζουν να συστηματοποιούνται και να βγαίνουν προς τα έξω, των επιθανάτων εμπειριών, την εργασία του Βαν Λόμελ που παρουσιάσατε, που την έχω διαβάσει, μέσα γράφει ότι τα οράματα και οι εμπειρίες αυτές ήταν ανεξάρτητες τουλάχιστον από θέματα θρησκείας. Mm-hmm. Δεν είχε μέσα, τουλάχιστον δεν μπόρεσα εγώ να βρω, σαφώς φυλές κτλ. Αλλά είχε θρησκεία, που ίσως είναι η βασική διαφορά, ήταν ανεξάρτητα εντελώς τα οράματα. Μάλιστα. Αυτό είναι μια απάντηση. Έτσι. Ορίστε, ένα θα κάνετε και να πάμε εκεί. Ορίστε. Είμαι ο Γιώργος Ζουμπράιλας. Και επειδή πριν λίγο οι ομιλητές σε αυτά που είδαμε το ντοκιμαντέρ αναφέρανε την αρχαία ελληνική γραμματεία, θα ήθελα να πω ότι ίσως θα έπρεπε να γίνει μια εκπομπή για την αρχαία ελληνική γραμματεία, ιδιαίτερη, όχι μόνο αυτή, γιατί θα δοθούν πολλές λύσεις. Δηλαδή, ο Πυθαγόρας, όταν το ρωτήσανε τι είναι η ψυχή και τι είναι ο θάνατος, είπε ότι είναι ένα τρίγωνο, δεν ξέρω αν φαίνεται, ένα τρίγωνο βλέπουμε, που υπάρχουν 183 κόσμοι, 60, 60, 60 και 3 που τους συνδέανε, και η ψυχή όταν έρθει σαν πρώτος γόνος, όπου και αν βρεθεί, ό,τι και αν βλέπει γύρω της, είναι σαν να το πρωτοσυναντάει. Μάλιστα. Βάλτε μια ψυχή, τελεία. Βάλτε... Μια στιγμή να το ολοκληρώσω, γιατί δεν θα είναι η ουσία. Θα σας απαντήσω για αυτό που λέτε. Λοιπόν, πω... όταν λοιπόν φεύγει από έναν κόσμο, μπαίνει σε αυτό τον εσωτερικό κύκλο που πάει σε άλλους κόσμους, γεννιέται σε άλλους κόσμους, ξαναπηγαίνει σε άλλους για 20.000 χρόνια. Όταν φτάσει στο σημείο να είναι η ηρωική ψυχή και να πεθάνει για άλλους, τότε αυτή η ψυχή βγαίνει έξω και φτάνει στο θείο και ενοποιείται με το Θεό, που από εκεί είχε πρωτοφύγει η ψυχή. Και ζει αιώνια. Με 400. Με 400.
Όχι, δεν είναι με το Σαρκοζή. Δεν είναι ταξίδι ψυχής. Καταλάβατε, δεν υπήρχε αγωνία. Σας λέω για να ξέρετε ότι είμαστε ήδη στη φάση, εδώ και ένα μήνα περίπου, που ετοιμάζουμε μια τέτοια εκπομπή που είπατε για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Θα μπορούσα να σε μετέχα. Και για τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο. Θα ήθελα να συμμετείχα, μα η μπορούσα. Δύναμη της ελληνικής γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Πράγμα. Τη αρχαία ελληνική γλώσσα, προφανώς. Δεν έχετε μικρόφωνο όμως. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όχι εμένα, εάν έχετε να ρωτήσετε από εκεί. Έχω ακούσει ότι είχατε και εσείς μια τέτοια εμπειρία παλιότερα. Ποια? Δεν ξέρω, έτσι έχω ακούσει ότι είχατε μια μεταθανάτια εμπειρία. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι. Ακούστε να σου πω. Εσείς δεν μας είπατε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να περιγράφω προσωπικές μου στιγμές. Εδώ είμαι για να σας ακούω, να παρουσιάζω καταστάσεις κλπ. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σαν δημοσιογράφος έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάει σε πάρα πολλούς πολέμους. Έχω κινδυνεύσει, έχω δει άνθρωποι να σκοτώνονται δίπλα μου. Έχω συναδέλφους που έχω χάσει. Έχω πάρα πολλές εμπειρίες, αλλά δεν είμαι εδώ για να τις περιγράφω. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Ακούω, ορίστε. Εσείς πίσω. Δώστε το μικρόφωνο πίσω. Εκεί. Γεια σας. Χαίρετε. Είναι δεδομένο τελικά ότι κατά τη στιγμή του θανάτου βγαίνει η ψυχή. Και προφανώς. Προφανώς αυτό, ναι. Είτε σαν ενέργεια, ναι. Σαν πλέγμα ενέργειας που φεύγει προς το σύμπαν, είτε σαν πνεύμα, είτε σαν κάτι άλλο. Ναι. Ορίστε. Εξακολουθεί όμως ο εγκέφαλος να καταγράφει παραστάσεις, ναι. Γεγονότα. Για κάποιο και, διάστημα. Ναι, για κάποιο χρονικό διάστημα. Και αν επανέλθει στη ζωή το άτομο που έχει πεθάνει, θυμάται τι συμβαίνει. Ναι. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Τη στιγμή της γέννησης, γιατί δεν θυμόμαστε τίποτα. Και τουλάχιστον για δύο χρόνια από την πρώτη μας φάση της ζωής, από την πρώτη ζωή της φάσης. Μπορεί να απαντήσει κάποιος από τους κυρίους. Τη στιγμή της γέννησης. Εγώ στο περίπου. Δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά μπορώ. Ορίστε. Γιατί η γέννηση είναι ένα τραυματικό γεγονός για τον άνθρωπο. Τραυματικό από την άποψη και όταν βγει το παιδί πρέπει να πάρει αναπνοή και αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο και βγαίνοντας από τη μήτρα είναι μια γενικά τραυματική εμπειρία την οποία ο εγκέφαλος αρνείται να την καταγράψει και να την καταγράψει. Ναι, αλλά γιατί δεν θυμόμαστε τίποτα τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής μας και μετά αρχίζουμε να έχουμε μνήμες. Υπάρχει άτομο που θυμάται από 6 μηνών. Μάλιστα. Άλλος, παρακαλώ, ορίστε. Εσείς δίπλα. Εσείς. Συνήθως ακόμα θυμόμαστε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Κατά πρώτον, ήθελα να πω ότι... Εάν θέλετε να σηκωθείτε λίγο, μου λέει ο σκηνοθέτης, για να σας βλέπουμε και να μιλάτε και πιο φωναχτά, γιατί δεν ακούγεστε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό το τεκμήριο της μεταθανάτιας εμπειρίας δεν έχει ουσιαστικά τεκμηριωθεί για την επιστημονική κοινότητα, κατά πρώτον. Ναι, αυτά που ακούσαμε είναι μέσα από κάποιες έρευνες που έχουν γίνει και έχουν φτάσει κάπου. Ναι. Δεν έχει τεκμηριωθεί με την έννοια να είμαστε απόλυτα σίγουροι και απόλυτα έτσι, βέβαια για αυτό που συμβαίνει. Επομένως, είναι υποκειμενικές, σε έρευνα. Είναι υποκειμενικές το θέμα απόψεις. Είναι σε έρευνα. Και εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το αντιλαμβάνεται. Ναι, άλλο είναι η θρησκευτική πλευρά του θέματος και άλλο είναι η επιστημονική. Ναι. Ένα δεύτερο θέμα που έθεσαν οι προεναλύσαντες εδώ πέρα από το συγκεκριμένο θέμα ήταν ότι μετά από αυτές τις βιωματικές εμπειρίες είχαν μια αλλαγή αξιολόγησης. Μπράβο. Αλλαγή χαρακτήρα. Αλλαγή χαρακτήρα, ναι. Αυτό έχει να κάνει με πιο αξιακό σύστημα λειτουργούν. Ένα δεύτερο να μείνουμε σε αυτό. Για μένα έχει ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό. Όλοι λένε και όλοι υποστηρίζουν και εσείς το είπατε σήμερα. Ότι και εσείς το είπατε, που είχατε αυτή την εμπειρία, ο κυνηγός, ότι αλλάξατε ουσιαστικά ζωή και θεώρηση των πραγμάτων. Θεώρηση των πραγμάτων, ναι. Μπράβο. Είναι μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Και το ερώτημα το δικό σας είναι... Όχι, δεν είναι ερώτημα αυτό, αλλά είναι διατύπωση. Διαπίστωση. Διαπίστωση. Ένα τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ως έμβια όντα είμαστε κοσμικές τροχές κατά κάποιο τρόπο, όπου διανύουμε αυτό το χρόνο της ένζωης, ας πούμε, κατάστασης, περίοδου, ναι. Ενσυνείδηση και κατά κάποιο τρόπο αυτά που καταγράφονται έχουν μία, πώς να το πω, μεταφυσική, είναι η έννοια μεταφυσική που θα πω, μία καταγραφή στην περαιτέρω εξέλιξη της τροχιάς αυτής. Της πορείας. Της πορείας μας. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που θέλω να κάνω στο... κύριο στον πυρηνικό φυσικό.
ο οποίος μίλησε για αιτιακό, για κάποιο αιτιακό... Για αίτιο και αιτιατό. Ναι, αίτιο και αιτιακό. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, όχι το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, αλλά γιατί έγινε η έκρηξη του σύμπαντος. Γιατί έγινε η έκρηξη του σύμπαντος. Ευχαριστώ. Περιμένετε με αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:10. Παρά 10. Το δικό μου. Ωραία. Δώστε μία απάντηση, αν και είναι έξω από το θέμα μας, το γιατί έγινε η έκρηξη του σύμπαντος. Πάμε στο Big Bang δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Να απαντήσω στον κύριο. Πρώτα δεν γνωρίζουμε αν έγινε μία έκρηξη, αν έχουν γίνει μερικά εκατομμύρια έκρηξεις, δισεκατομμύρια έκρηξεις. Έχουμε την έκρηξη, το Big Bang, και τη σύνθλιψη, Big Crunch, που βέβαια δεν είναι ακουστή. Δεν τη γνωρίζουν περισσότεροι. Έχουμε δύο γεγονότα. Μέσα σε αυτό το γεγονός, που διαρκεί περίπου διαρκεί, κατά τις γεωργικούς μεγάλους, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια χρόνια, η δική μας η ζωή είναι, του ηλίου είναι 10 δισεκατομμύρια, της γης είναι 5 δισεκατομμύρια, μετά θα γίνει το κράτς και πιθανόν μια πληροφορία μεταφέρεται. Μια πληροφορία. Δεν την γνωρίζει κανείς αυτή την πληροφορία, που περνάει μέσα από τις μαύρες τρύπες, διότι όταν έχουμε σύμπτυξη, σύνθλιψη, γίνεται μια κατάσταση στομακτική συμπυκνωμένη και μπορεί να περάσει αυτή η πληροφορία μέσα και από μαύρη τρύπα. Αυτή η πληροφορία τρέχει. Δεν γνωρίζουμε ούτε την προέλευσή μας, ούτε το σκοπό μας. Ξέρουμε ένα πράγμα, ότι η μεν ύλη δεν μπορεί να παραγάγει πιστά φωτοαντίγραφα του εαυτού της. Το οργανικό, που δεν ξέρουμε πώς έγινε οργανικό, μπορεί να αναπαραγάγει πιστά φωτοαντίγραφα του εαυτού του. Αυτό είναι από τα θαύματα. Βάλτε μια τελεία ένθεν και ένθεν. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάω εκεί για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα. Εσείς, η κυρία που είναι στη γωνία και μετά ο φίλος μας εκεί πέρα για να πει κάποια εκδήλωση που πρέπει να την παρουσιάσουμε. Λοιπόν, ορίστε. Και εγώ, όπως την περασμένη φορά που ξαναήρθα, γιατί βλέπω ότι η σημερινή εκπομπή είναι συνεχόμενη της προηγούμενης. Και σας συγχαίρωσα αυτό, γιατί πραγματικά ήταν όλες πολύ ουσιαστικές οι παρεμβάσεις, οι ενημερώσεις. Αυτό που ζούμε, γενικά ο έλεγος άνθρωπος, είναι πάντοτε να ανησυχεί από τα μικρά του χρόνια για το ποιος ήταν, ποιος είναι και πού πηγαίνει. Μάλιστα. Αυτές οι ανοιχτές θύρες, πύλες και το ανεξήγητο, είναι με αυτά τα οποία παρουσιαστήκανε σήμερα αρκετά διαυγής, χαροποιός επίσης, και ότι αποδεικνύει ότι ο κάθε άνθρωπος φτιάχνει το δικό του μέλη στην πορεία της ζωής του, το δικό του κυριολεκτικά μέλη, και τέτοιες παρουσιάσεις, τέτοιες συζητήσεις που ανοίγουν με θάρρος τον άνθρωπο, μοιράζεται τα βιώματα με τον συνάνθρωπό του και έτσι γίνεται πιο χαρούμενη η ζωή. Αυτό βέβαια παρουσιάζεται με μίηση στην αρχαιότητα, σε όριμη ηλικία, και όχι όταν είμαστε 2 χρονών, γιατί ρώτησε και ο κύριος στις πολύ μικρές ηλικίες τι γίνεται. Όχι, πρέπει να υπάρχει συνειδητή... Είναι στις τελετές της αρχαιότητας, όπως τα λευσίνια μυστήρια. Ακριβώς, ήταν η ανώτατη γνώση που ήταν αυτή, που μπορούσε να φέρει πιο ισορροπημένο τον άνθρωπο. Ορίστε εσείς εκεί πέρα στη γωνία. Πώς λέγεστε, και νομίζω ότι είχατε εμφανίσει μια παλιότερη εκπομπή. Έχει ξαναγίνει θέμα με το άτομο. Με εσάς. Ναι, λόγω του ότι έχω ζήσει τέτοια εμπειρία. Μια επιθανάτεια, ναι. Και με αφορμή αυτήν και όλο το σύνολο της εκπομπής, θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις, μια θεολογική και μια στον νευρολόγο. Ναι. Εν συντομία θα πω ξανά ότι ήμουνα σε νοσοκομείο. Στα πλαίσια της, την ώρα της νάρκωσης πρέπει να έγινε το συμβάν διάρκειας 2-3 λεπτών. Ήταν η συνείδησή μου από πάνω και έβλεπε όλα αυτά. Ήταν η συνείδηση στο άπλετο αυτό φως ευτυχίας που σε τράβαγε να ανεβείς. Και η ψυχή ήταν με μια μορφή σαν συννεφάκι που είχε επικοινωνία με αυτή τη συνείδηση, με το σώμα το άψυχο προς στιγμή κάτω. Εκεί υπήρχε μια στιχομηθεία 3 φορές. Η συνείδηση είπε από πάνω στην ψυχή, τηλεπαθητικά αλλά σε απλά ελληνικά που τα θυμάμαι ακόμα, ότι εσύ ψυχή μην μπεις μέσα. Εσύ ψυχή να φύγεις. Δεν θέλατε δηλαδή να μπει μέσα στο στόμα. Όχι, συγγνώμη. Εσύ ψυχή
τώρα. Εσύ ψυχή, να μπεις μέσα. Μάλιστα, να μπει. Ναι. Στο σώμα ξανά. Βέβαια, το συνειδητό αυτό, δηλαδή εγώ σαν συνέστηση, δεν ήθελε να μπει, ήθελε να φύγει. Αλλά υπήρχε μια εντολή από τη συνείδηση να μπει η πάλι στο σώμα. Η συνείδηση όμως έλεγε εσύ μην μπεις, μην το ταλαιπωρήσεις άλλο αυτό. Κατάλαβα. Το σώμα. Μην μπεις. Το ερώτημά σας. Ναι. Το ερώτημα είναι διπλό. Ότι γιατί ήταν εγκρήτο συννεφάκι και έλεγε εσύ μην μπεις, μην το ταλαιπωρήσεις. Μήπως δεν ήταν η ώρα μου, έπρεπε να εξαγνιστεί το συννεφάκι, να γίνει λευκό, η ψυχή να βελτιωθεί. Γιατί πάντα μετά από αυτό έχω την αίσθηση ότι δεν έπρεπε να φύγω ακόμα, ότι έχω να ζήσω καταστάσεις και να... ότι έχω σκοπό, ναι, που δεν τον έχω εκπληρώσει ακόμα στη, ναι, ζωή μου, ότι έχω επιταγές, ναι, ότι οφείλω. Ναι. Και το δεύτερο ερώτημα. Και με βάση αυτό που λέγατε πριν, ότι είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη, δεν φοβάμαι το θάνατο, όλα αυτά. Ισχύουν όλα αυτά και περισσότερα, αλλά δεν προλαβαίνω να τα πω. Και το δεύτερο είναι στον νευρολόγο, ότι με βάση, ας πούμε, κάτι που γνωστό σε όλους, ότι σε ένα πάρα πολύ δυνατό αίσθημα πόνου, το σώμα παραλύει, λιποθυμάς. Σε δυνατό αίσθημα, ναι, πόνου, έτσι. Γιατί να μην θεωρήσουμε και να κοιτάξουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αν μπορούμε να βρούμε το λόγο, τι εγκεφαλικές συνάψεις γίνονται εκείνη τη στιγμή κλπ. Μήπως είναι μια άμυνα του οργανισμού. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ο νευρολόγος της παρέας μπορεί να απαντήσει. Να μην πει πρώτα ο Παππούλης το δικό του. Ο Παππούλης θα πει το δικό του σε ό,τι αφορά την ψυχή που πρέπει να μπει ή να εξαγνιστεί ή να προχωρήσει σε επίπεδο άλλο. Το απαντήσατε μόνοι σας αυτό. Πράγματι αυτές τις καταστάσεις έχουμε μία παραπλάνηση του εγκεφάλου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οπτική διαδικασία, και βλέπετε αυτό το τυπικό που εξήγησε και ο συνάδελφος που τα είπε, ο Γάλλος συνάδελφος. Το δεύτερο που ρωτάτε, σαν επιπλέον στην διατύπωσή σας, είναι ότι η βασική λειτουργία που δημιουργούνται όλα αυτά είναι ο φόβος. Ο φόβος που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή για το γεγονός προβάλλει και δημιουργεί όλο αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο. Η δε μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη, η ένταση του φωτός που λέτε, η αντίδραση, η γρήγορη σκέψη ή οτιδήποτε άλλο, έχει ρόλο η εγρήγορση, πόσο γρήγορα δηλαδή έρχεται από την κατάσταση του ύπνου ή της καταστολής στην εγρήγορση. Μάλιστα. Ορίστε εσείς λοιπόν, λέγετε. Να κάνω δύο ανακοινωσούλες. Mm-hmm. Μία είναι ότι αύριο στο χώρο της Ελευσίνας 10 η ώρα έχουμε κλείσει ραντεβού κάποιοι φίλοι για να κάνουμε δωρεάν ξενάγηση έξω από το κεντρική πύλη. Και ένα δεύτερο είναι ότι... Στο αρχαιολογικό χώρο. Εκεί πέρα που γινόντουσαν τα Ελευσίνα μυστήρια, εννοείται. Ναι, Ελευσίνα. Είναι κοντά στην πλατεία. 10 το πρωί. 10 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, ένα δεύτερο είναι ότι ήθελα να πω για την Τετάρτη που θα γίνει ένα συλλετήριο στη Θεσσαλονίκη και καλούν πολλοί από Θεσσαλονίκη να ανέβουν και οι Αθηναίοι προς τα πάνω. Για αυτό, για τη Μακεδονία και αυτά, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι μια λέξη, να τελειώσουμε, πρέπει να τελειώσουμε. Δύο κουβέντες εσείς. Έχω κάτι δικό μου τώρα, πρέπει να απαντήσω αυτό τώρα. Στο λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό και θεολογικό κόσμο είναι γνωστός ο Φώτης Κόντογλου. Μπράβο. Ο Μικρασάτης, ο Αϊβαλιώτης. Στο βιβλίο του «Μυστικά Άνθη» έχει γράψει ένα κεφάλαιο το μεγάλο στίχημα ανάμεσα στους πιστούς και στους απίστους. Ήταν κάποιος που τον... Όχι, μην πούμε ιστορίες τώρα. Όχι, μην δύο κουβέντες. Διότι πρέπει να τελειώσω. Και υπόσχομαι ότι θα ξαναβερθούμε εδώ πέρα να βοηθούμε. Να διαμαρτύρουμε τώρα, με κόβετε. Πείτε το, πάτε. Πείτε το, αλλά σύντομα. Δεν πίστευε, ηρωνεύεται τον Κόντογλου. Τώρα για τέτοιο μυαλό εσύ, τέτοια κλπ. Θα χαθείς, δεν θα πεθάνεις. Ήταν μεγάλο γιατρός, πεθαίνει και του κάνει δύο εμφανίσεις. Αυτό το έχω βγάλει, το έχω μεταφέρει εδώ πέρα, θα στο δώσω και λέω να το διαβάζετε όχι νύχτα, μέρα. Γιατί? Γιατί φοβίζει πώς είναι το γνωστό του μετά θανάτων που γύρισε. Μάλιστα. Θα το μοιράσω. Εντάξει, θα το μοιράσω. Να κλείσουμε σιγά σιγά. Να κλείσουμε. Καταρχήν νομίζω όλα αυτά που είδαμε και όλα αυτά που είδαμε ακριβώς, ότι καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ερχόμαστε, γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Συμβιλίωση λοιπόν καταρχήν με την έννοια του θανάτου. Μην το βλέπουμε ως κάτι μπαμπούλα. Είναι μια φυσική εξέλιξη. Όσοι τώρα πιστεύουμε μην ότι μιλάτε, πάρα πολύ. Μαζί ότι με τον θάνατο δεν έρχεται η πλήρη εξαφάνισή μας από το σύμπαν, έτσι, και από τον κόσμο που υπάρχει
και πιστεύουμε στην αθανασία της ψυχής, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά τα δεδομένα που ακούστηκαν, τις μαρτυρίες, και να δώσουν ένα επιπλέον ενισχυτικό σημείο το ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα και να παλεύουμε να βρούμε σιγά σιγά όσο μπορεί να φτάσει στο μυαλό μας σήμερα να τα εξηγήσουμε, δεχόμενοι αυτή τη στιγμή ως δόγμα ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει αθανασία όπως το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτό το θέμα δεν εξαντλείται με τη σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε συνέχεια. Οπότε θα έρθει και πάλι εδώ πέρα κοντά μας και θα πούμε. Όχι, φτάνει, τελειώσαμε, διότι έχει πάει 2:15 και θα μας κλείσουν τους διακοπές. Μεταφερόμεθα ως ανθρωπότητα. Και θα τα ξαναπούμε λοιπόν για το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι σας καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και εσείς και εσείς και εσείς. Καλό βράδυ και καλή αποκριά. Καλά να περάσουμε την εβδομάδα.